φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιμπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγχωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες, γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310 937 935 και 690 93 66 002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Κάντε like. Like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κουμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το radiofono.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα, και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά, και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα Κώστα Πετρωτέ. Καλημέρα Κωστή Ραπτόπουλο. Με πήρε σήμερα τηλέφωνο ένας φίλος από τα αμπελάκια Λάρισσας, ναι, ο οποίος έχει χάσει από ταβέρνα. Και μου λέει: είσαι καλεσμένος με τον φίλο μου τον Πετροτόλη. Ο Θωμάς. Να φάτε, λέω, όλες τις γαρδούμπες και τα σπλινάντερα. Του λέω: ρε Θωμά, είναι νωρίς ακόμα. Ξέρεις τι έχει κάνει ο Θωμάς? Τι έχει κάνει? Είχε τέτοια τρέλα να παίξει μπάσκετ, ναι, που κατέβαινε τρέχοντας από τα μπελάκια. Ναι. Τρέχοντας. Ναι. Κάτι φορά και από τον περίμενε το λεωφορείο στην Εθνική. Για να παίξει μπάσκετ. Ναι. Να πάμε να παίξουμε μπάσκετ. Παίζαμε μαζί μπάσκετ. Εσύ έπαιζες μπάσκετ? Ναι. Εσύ από το διπλανό χωριό? Λάρισα. Εγώ από Γόνους. Από το χωριό του Βαλαώρα. Και του Καραπιέλη. Ναι, Γιάννης Βαλαώρας, παιχταράς. Βαλαώρας, Μουσιάρης, Κοκολίτσιος. Την γλίτωσε ο Βαλαώρας. Συνεχίζει στον πλανήτη Γη, άλλοι φύγανε νωρίς. Έχει μια φάση, δεν ξέρω το θυμάστε. Το θυμάστε, το μάτσα ένα. Λάρισα Άρης 2-0. Έπαιζε ο Μπάραν. Το θυμάστε τον Μπάραν? Ναι. Στη Λάρισα. Πήγαινες? Πήγαινε. Πότε εσύ γερήμα? 74. Πήγαινε. Τότε ήταν 80. Πρόλαβες Λαρισάρα. Ήσου και λίγο Λάρισα. Και δεν με αφήσα να πάω στο Λάρισα Ηρακλής. Και είχα πάει την επόμενη χρονιά στο πρώτο εντός έδρας μάτς. Ήταν πάλι Λάρισα Ηρακλής που είχε γίνει τι, άμα θυμάσαι? Την επόμενη χρονιά. Έσπασε το πόδι του Κολομητρώσεου ο Παπαδόπουλος. Ναι. Πήρε 30 μέτρα φόρα. Ο Γιώργος. Ναι, τον Τζάκης. Χωρίς εντολή προπονητή, γιατί του Παναθηναϊκού. Τον Τζάκης, ακούστε, και εμείς μπαίναμε εκείνη την ώρα, ήταν στο 7ο λεπτό. Ο Τζάκης ήταν με εντολή Αλέφαντος. Ακούστηκε το κράχ. Ο Αλέφαντος μου διηγήθηκε στον Αρδιτό σε μια προπόνηση που ήμασταν. Πώς, λέει, είπα τον Γιώργο Παπαδόπουλο να φάει τον Ζάιτς. Ναι. Του εξήγησα, λέει, πώς θα πάει, πώς και τα λοιπά, να μην φανεί και τα. Τι μου λέει? Τι να φανεί? Τρελός, δεν υπάρχει να πούμε. Τι έχουμε, Εραστέχνη ΠΑΟΚ? Έχουμε ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Πότε έχει εκλογές? Ανούσιο είναι, αφού είναι μονοκρατορία ο Χούντα, να πούμε. Πάει για 24 χρόνια ο Κατσάρης. 7 θητείας, πάει για 8η. Ναι. Πόσα χρόνια τρώει? Το 98. Ναι, εντάξει, ναι. Καλός παράγοντας, καλός άνθρωπος, τίμιος άνθρωπος, και καλός παοξής ο Κατσάρης. Λίγο δηλώσει να πούμε. Εντάξει, ναι, κράτησε το συλλόγο. Η αλήθεια είναι ότι συνδέθηκε στο τέλος με τα χρόνια του Σαββίδη. 5 χρόνια με το Σαββίδι είναι. Είναι. Πόσο το μαγκώνει το Σαββίδι. 6 χρόνια. Ένα 600 τον παίρνει. Αυτό είναι καλό που λες και απαντήθηκε, ναι. Απαντήθηκε σήμερα. Ναι. Παίρνει ο εραστέχνης το χρόνο από την ΠΑΕ, ναι. 550.000 ευρώ καθαρά. Ναι. Δηλαδή παίρνει καθαρά και οτιδήποτε προκύπτει σε έμφυα φόρους κλπ. Κόβει ένα τιμολόγιο ο εραστέχνης και τα πληρώνει η ΠΑΕ. Ναι. Το δαγκώνει γερά το Σαββίδι. Εντάξει, καλά. Καλά λεφτά για την εποχή. Καλά κατοστάρικα. Το νερό, το ρεύμα στο παλατάκι το πληρώνει Πατουλίδου. Το και... νερό, το ρεύμα, ναι. Μισθούς πληρώνει ο Εραστέχνης. 54.000 στην ΚΑΕ. Αλλά τα υπόλοιπα όμως εφορία ή τα πληρώνει ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης τα πληρώνει. Ναι. Και οι μπαμπάδες που πληρώνουν τα 50, ποιος τα παίρνει αυτό, ο Σαββίδης και ο Κατσαρίς. Αυτά είναι έσοδο του Εραστέχνη. Άρα κορομάει ο Κατσαρίς για να. Όχι, είναι σαν βάρκα σαν πανιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει τα περισσότερα τμήματα. Δεν χρωστάει πουθενά βέβαια ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Να πούμε ότι θα μπορούσε να πάρει 650 και άλλου παράγοντα και να τα έτρωγε σουβλάκι. Σήμερα έγινε το εξής. Συγχαρητήρια που είναι τίμιο. Δεν το ξέρεις τώρα αυτό. Σήμερα και να σας το πω γιατί ούτε εγώ το θυμάμαι. Ναι. Έγινε, αποφασίστηκε να ιδρυθεί καινούριο τμήμα πάλι γυναικών τζούντο. Πάλι γυναικών. Σάμπο. Σάμπο τι είναι, ναι. Σάμπο. Ξέρει ο Στέφανος. Ναι. Ναι, ξέρει. Και κούρα. Ρώσικη πάλι. Και κούρα. Κούρα τι είναι. Πάλι Ρώσικη πάλι. Κούρα δεν ξέρω, μήπως είναι αλλιώς λέγεται. Κούρα λέγεται. Κούρα λέγεται. Ποιος θα διδάσκει εκεί. Στο site του MotorSportGR έχει. Η μπράβη του Ιβάν θα διδάσκει. Ειδικό θέμα, έχει ειδικό θέμα. Το Σάμπο είναι το Ρώσικο Jiu-Jitsu. Το Ρώσικο Jiu-Jitsu είναι το Σάμπο. Θα βγάλει και καλούς πολεμιστές ο ΠΑΟΚ. Ναι. Α, το κάνουμε. Staff security θα είναι. Α, staff security. Δεν θα είναι. Και τι να το κάνω εγώ promotion και με δέρουν οι security με Ρώσικη πάλι να πούμε. Τρελό είσαι. Κοίταξε να σου πω κάτι, επειδή έχω γιο 9 χρονών. Αυτή τη στιγμή το νούμερο 1. Άθλημα στα πιτσιρίκια είναι τα εκβοντό. Γιατί όλοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους και να πειθαρχήσουν πρώτο, γιατί οι περισσότεροι λείπουν και δεν μπορούν οι γιαγιάδες να πειθαρχήσουν. Και δεύτερον, να μάθουν μια πολεμική τέχνη. Να δέρουν τις γιαγιάδες, δηλαδή. Γι' αυτό άμυνα ρε. Είναι Ολυμπιακό άθλημα που μπορούν να πάρουν μόνο. Ολυμπιακό και μπορούν να πάρουν μόνο. Όχι μόνο αυτό, είναι και αυτό άμυνα ρε. Ναι. Το kickbox είναι πιο πίσω το kickbox που πάμε εμείς και βάζουμε. Βέβαια έχει πολύ. Είναι ακριβώς σπορ. Θες κάθε χρόνο. Τι εκβοντό, ναι. Ζώνη, ξαναζώνη. Τα παίρνει ο Άρφα ή Μαπάου και τα από τον. Λέω για όλα, για όλους τους. Καλά την έχει ο Κατσαρίς. Και μπράβο, γερός, 5,5 κατάσταση. Ζάχαρη με μέλι. Τι αμάξι έχει. Να σου πω και το εξής. Εσύ ταξίς που είσαι παλιός, θυμάσαι που σκοτωνόταν με το Λάκη τον Οικονομίδη. Ο Κατσαρίς, ναι. Σήμερα ήταν μαζί. Ναι. Τον ανέβασε πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης. Αφού είναι κοινό το αυτό τώρα. Έχει λυθεί το θέμα. Να, καλό πατερούλης. Βέβαια. Έχει λυθεί το θέμα. Τι είσαι καλέ. Λοιπόν, τώρα θα σου πω και τα τμήματα που έχουν μεγαλύτερη επιχορήγηση από τον εραστέχνη. Για το βόλεϊ δίνει 230.000. Ποιος δίνει? Ο εραστέχνης. Τι δίνει, το χρόνο? Ναι. Πέρυσι, δηλαδή αυτή τη χρονιά που έκλεισε. Ναι. Με την Κολύμβια έδωσε 132.000. Ναι. Εδώ σου κάνω παρένθεση και σου λέω ότι το μεγαλύτερο project για τον εραστέχνη είναι στη Νέα Τούμπα να βάλουν και την πισίνα μέσα, να μπορεί να πάει και το κολυμβητικό τμήμα. Επειδή πάνε πολλά παιδάκια στην Τούμπα, επειδή είναι κεντρική η πισίνα. Σκέψου τώρα Νέα Τούμπα. Εδώ, με καινούργια πισίνα, πόσο κόσμο θα τραβήξει. Και τι όνομα θα έχει. Ναι, παιδί μου, θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο. Να το κάνετε ένα άγαλμα προκαταβολικά τον Σαββίδη. Πόλο 120.000, ναι. Γυναικείο ποδόσφαιρο 65.000 και το μπάσκετ 54.000 γιατί είναι και ο Σαββίδης. Και αυτά είναι τώρα 5,5, χρωστάω 5,5 βγάζω. 5,5 χιλιάρικα είναι στάνταρ το χρόνο καθαρά. 550 βγάζει, 550 ξοδεύει. Αυτό λέει. Δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά είναι από την ΠΑΕ. Ναι. Ναι. Αυτά είναι από την ΠΑΕ. Βγάζει κι άλλα έσοδα. Ξέρεις τώρα, σ' ακούει ο Ψηφίδης. Ναι. Σ' ακούει. Και ξέρεις, δεν πάει να τον πιάσει ύπνος τώρα. Ναι, ναι. Ούτε 5,5 δολάρια δεν έχω πάρει από τον Καρυπίδη. Πώς θα πληρώσω. Αύριο από τις 8 έχει 3.200 μέλη ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα κάνουν καθάριση μητρώου. Γιατί είναι 3.200. Πληρώνουν αυτοί έχουν 600 άτομα οικονομικά τακτοποιημένα. Ήταν 100 σήμερα παρόντες. Καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλούς. 3.200 το χρόνο πόσα δίνουν, ας πούμε. Δεν δίνουν, 600 δίνουν. 600 είναι, αν θυμάμαι καλά, τώρα η συνδρομή είναι γύρω στα 70. 642. Ψηλό πράγματα. Ναι. Καλά είναι και αυτά. Αλλά... έχει λεφτά, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει λεφτά, καλά πάει το τμήμα. Δεν το χρωστάνε δεξιά και αριστερά. Το ρεύμα η Πατουλίδη το πληρώνει, καλά είναι. Κοίταξε, ο Κατσαρίς μένει γιατί ρώτησε προηγουμένως αν υπάρχει άλλο. Κοροϊδεύει να φύγει ο Κατσαρίς. Σήμερα έκανε μια έκκληση σιγά σιγά να εμφανιστούν και άλλοι έτσι ώστε. Πόσο χρονό είναι ο Κατσαρίς? Κοντεύει τα 70. Δεν είναι και πολύ μεγάλος. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή, άμα φάει τα χώρια του Πατακού, αλλά 30 πρωταθλήματα τα βλέπει να πούμε. Ζάχαρη. Ο Κατσαρίς μένει βασικά γιατί ήρθε η ώρα για το νέο γήπεδο. Θέλει να βάλει πρωτομήνα. Θέλει να μπει το όνομά του εκεί πέρα. Και λογικό είναι, έχει προσφέρει α πούμε, λέγεται να μπει. Φυσικά, ναι. Τον θέλουν και όλοι, οπότε ψάχνει μετά τον επόμενο. Δηλαδή θα κάνει άγαλμα ο Πάκος στον Κατσαρί. Όχι άγαλμα. Τι, πρωτομήνα. Πώς το λένε, πλακέτα, πέτρα που βάζουν εκεί πέρα για το γήπεδο. Ναι. Δηλαδή, αν μπει πλακέτα για τον Κατσάρι, για τον Κατσάρι. Και θα λέει Προεδρία στον Ερασιτέχνη Θανάση Κατσάρι. Ναι, έχει του Σαββίδη. Μάλιστα. Ωραία. Καλά, καλό, ναι. Θα είναι, δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Η καρδιά του θα μείνει κύριο ζωμένη στην Τούμπα. Πάρε, τέλειωσε. Η αλήθεια είναι ότι ο Κατσάρις είναι πραγματικά, αν φύγει, ας πούμε, να του κάνεις μια συνέντευξη, αλλά να θέλει να τα πει όλα, γιατί έχει ζήσει καταστάσεις που δεν νομίζω ότι έχει ζήσει άλλος πρόεδρος. Ναι. Όχι άλλος πρόεδρος, γενικά στον ΠΑΟΚ δεν έχει ζήσει άλλος. Επειδή τώρα εμείς είμαστε λίγο πιο παλιοί, έχουμε ζήσει με Γούμενο, με Καμπάνι, με χιλιαδιό, έτσι. Ναι. Με καταστάσεις οι οποίες ήταν δύσκολες. Ναι. Δύσκολες πραγματικά. Τώρα ο Κατσαρής τα έχει καλά με τον Σαββίδη. Τα καλά και με τους παπάδες εκεί στη δουλειά, έρευε τα αυτά. Είναι ξύπνιος. Ξύπνιος είναι. Είναι ξύπνιος. Και ο γιος του που το γνώρισα εγώ, και αυτό ξύπνιος είναι. Το ένα από τα παιδιά, δεν ξέρω, δύο παιδιά έχει ο Κατσαρής. Ένα γιο έχει σίγουρα. Ξέρω ότι το είχε παντρέψει πριν μια τριετία. Το γνώρισα, ξύπνιο παιδί, τσάκαλος. Πολύ ωραίος, το γνώρισα. Καλή οικογένεια. Όπως είπε, ναι. Είμαστε, λέει, χαμηλών τόνων, ναι, αλλά υψηλών αντιστάσεων. Ναι. Και κρατήσαμε το σύλλογο. Τέλος. Άμα δεν ήταν ο Σαββίδης Φέστον. Να σου πω για να κλείσουμε σε αυτό. Ούτε τούβλο από την Τούμπα δεν μπορείς να κρατήσεις, αλλά αυτό δεν το λέμε. Εντάξει, το κατέληξε, το βρήκε τέλος πάντων. Να σου πω ότι 9 η ώρα αύριο. Πρωί και κατά τις 10 θα παίξει ο Πάγκος εδώ πέρα. Υπάρχει μια συνέντευξη του Κατσαρή μετά τη συνέλευση που λέει ωραία πράγματα και για τη Νέα Τούμπα και για το μπάσκετ σε σχέση με το Σαββίδι, ναι, και για το βόλεϊ. Θέλει να δαγκώσει το μπάσκετ το Σαββίδι τώρα. Θα δεις τι λέει. Έχει ενδιαφέρον. Ειδικά για το κομμάτι της Τούμπας. Στη Metropolis θα γραφτούν αυτά. Ναι, ήδη γράφτηκαν. Γι' αυτό είστε τέτοια ώρα, σκύλε μαύρε. Ήμασταν online με τον Ζαΐρη, ο Ζαΐρης έγραφε. Ξέρω, τον είδα τον Ραταπλάν εδώ, ήταν τρομερός. Έτσι γίνεται. Τον επόμενο τελικό να πάμε παρέα πάλι. Θα πάμε. Αφού είσαι γουρλής, πώς έχεις, 2 στάδιο δεν έχεις. Διατυμπανίζει ο Πόκολο. Του Παναθηναϊκού ήσουν. Όχι. Το 14. Έχεις 2 στάδιο. Όχι. Πήγα και σε όλους τους τελικούς του Άρη. Του χρόνου θα έρθεις και στα ντέρμπι στην Τούμπα, θα έρθεις. Αν ήσουν, μπορεί να μην γινόταν αυτό. Μπορεί να μην άλλαζε ο Κομίνης. Αν δεν διαμαρτυρηθεί ο Μανούσης, όχι το θέλουμε αυτό να δω που είναι ουδέτερος και αυτά στην Τούμπα. Και άμα δεν έρθουν 30 γορίλες να μας φυλάνε εκεί που. Τι θες γορίλες? Μποξ κάνεις? Τι θέλεις τόσο καιρό? Θες και γορίλες? Θα το λέμε 2 μήνες πριν. Δεν χρειάζεται να τραβηχτούμε σου. 2 μήνες πριν θα λέμε ότι όσες φορές έχει έρθει ο Ραπτόπουλος παίρνει τρόπαιο ΠΑΟΚ. Οπότε άμα είναι ντέρμπι τίτλο, θα έρθεις, θα κερδίσεις και τελειώνεις. Θα είσαι το γούρι μετά. Τελείωσε. Ξέρεις τι έκανε, Στέφανη? Εκεί που μετέδιδε, χάνει το πέναλτι του Πρίγιοβιτς. Το γκολ που είπε ένα. Όχι. Και άρχισε να φωνάζει, έψαχνε Σαματά για να κάνει λίγο τόρο. Ποια ΑΕΚ, ποια είναι αυτή η ΑΕΚ, δεν υπάρχει ΑΕΚ. Και φώναζε εκεί, γυρνούσαν όλοι και βλέπουν ποιος φωνάζει εδώ. Αλλά δεν τσίπησαν. Τι φοβάσαι, ρε, το λέω τώρα αυτό. Το Ζαΐρι, άρχισε να τρώει τα τσιγάρα ο Ζαΐρις, δεν τα καπνίζει. Θα μα χάσει γκολ ο Πρίγιοβιτς. Ξέρεις τι μου είπε ένας Παοξής όμως? Μου είπε ανέκδοτο για να κλείσουμε με αυτό. Με πιάνει προχθές έξω από τη λογίστρια ήμουνα, λέει Πετροτέλα να σου πω. Λέξεις γιατί έχασε το πέναλτι του Πρίγιοβιτς? Λέω, γιατί ήταν γρήγορος, λέω μπάρκαστε. Όχι ρε, λέει, δεν κατάλαβες, λέει, κόλπο ήταν. Λέω, τι κόλπο? Θες να πάει με 1-0, λες τα αποδητήρια η ΑΕΚ να μην βγει έξω. Σωστό. Αν ήταν με 1-0 μπορεί να τρώγει και 4 μετά η ΑΕΚ. Όχι, δεν θα βγει. Ωραίος παρόλος, το βγες. Τσάκαλος. Οπότε αύριο Metrosport. Έχει και ένα καλό μεταγραφικό γιατί υπάρχει κινητικότητα. Δεν το λέμε. Το διαβάσουμε. Θα διαβάσουμε. Τέλος. Ευχαριστώ γιατί. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Στα αμπελάκια πες το δεν το γλιτώνει. Να πάρουμε και τον κόκκινο όμως. Να κάνει κατανάλωση γερή. Εντάξει, τελείωσε. Τον εξασφάλισα κούτρα πάλι. Γιατρέ μου, τι ωραία πράγματα είναι αυτά που έφερες. Καταρχάς, καλησπέρα. Ναι. Στον κύριο Κιλιτίδη. Έμαθα κορνάριζε στο τελικό. Θα μου τα πεις όλα. Κάτσε ρε φίλε. Διαζώσεις για τη γιορτή σου. Δεν πιστεύω στις γιορτές. Να πιστέψεις. Οι περισσότεροι Άγιοι ήταν δολοφόνοι πριν. Ναι, αλλά χρόνια πολλά. Πολλοί κόσμος γιόρταζε και εμένα γιόρταζαν η δική μου όλη, η οικογένειά μου. Οπότε κάνουμε ένα μικρό γιορτή. Ευχαριστώ. Γιορτή είναι γιατρέ που σηκώνεσαι το πρωί και είσαι πάνω από εμάς. Έτσι. Βιβλίο πάλι με έφερε. Πάντα. Θα με κάνει να. Φέρτο εδώ. Λοιπόν, περίμενε να ξεκινήσει σωστά η εκπομπή. Είσαι ο MVP του Σάντα Κωνσταντίνου. Ο Σέρλοκ Χόλμς των δώρων του ιατρού. Πάμε παρακάτω. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πριν το κύπελο. Έχουμε να πούμε το κύπελο, έχουμε να πούμε ξύλο για τον Μπουτάρι, έχουμε να πούμε εκλογές. Έχουμε να πούμε Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν πάει ο Δόνης για Αθήνα. Δεν, πικραμένος. Εγώ να πω ότι το κύπελο το είδα και μαζί και σε περιμέναμε στο μαγαζί, αλλά ίσως στην Αθήνα ανταπόκριση. Ναι. Εγώ σαν ουδέτερος και συμπαθών και τις δύο ομάδες, ναι, περίμενα να δω καλή μπάλα, είδα μπάλα μόνο από τον έναν. Αυτόν που τελικά πήρε και την κούπα. Νιώθω ικανοποιημένος, γι' αυτό και όπως και οι φίλοι μου το πανηγύρισα, ας πούμε, το κύπελο μαζί με την πόλη που πανηγύρισε. Η πόλη όλη πανηγύρισε, γιατί είδα κάτι αλλιώς και κλαίγανε. Εντάξει, αυτά είναι λογικά τώρα, εντάξει, αλλά ο κόσμος το πανηγύρισε. Εμείς είδαμε πολύ πανηγύρι. Ναι. Εκεί που είμαστε. Πού το είδες το μάτς? Στο μαγάζι, στη Μαρμίτα. Στη Μαρμίτα, ναι. Ναι. Ευχαριστούμε που μας κάλεσε στο μαγαζί του, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε και αντιεμπορικοί και δεν πίνουμε αλκοόλ. Πολύ. Ναι. Οπότε ήπιαμε μόνο καφέ. Άρχισε τώρα, άρχισε. Ελένη Ζαφυρίου τώρα ξεκίνησε. Ελένη Ζαφυρίου τώρα. Πού βρισκόμαστε, για πες τα νέα σου. Πονάει το παιδί μου. Ναι. Δουλειά, διάβασμα. Είχαμε μια μικρή διαθεσία. Πέρασε, εντάξει. Κάνεις βουτιές, ρε γιατρέ. Τι τις θες τις βουτιές? Τις θέλω τις βουτιές. Με τις βουτιές έχω γεννήθηκα, αλλά καμιά φορά. Έπαθες κολυμβίτιδα να πούμε και τρως κορτιζόνη. Το λεγόμενο αυτή του κολυμβητή. Εντάξει, τελειώσαμε και από αυτό. Ναι. Φυλαγόμαστε. Φυλαχθήκαμε 10 μέρες. Είμαστε έτοιμοι. Αυτά συμβαίνουν. Ναι. Από μικρόβιο ήταν. Μάλλον η στολή ήταν με μάλλον η υγρασία. Αυτοί που βουτάνε καταλαβαίνουν. Αυτά είναι πολύ συνηθισμένα. Την κοινωνία πώς τη βλέπεις, γιατρέ, ποδοσφαιρικά κι εμείς? Κοίταξε τώρα μετά τον τελικό κυπέλου. Ναι. Εγώ δεν το παίζω ειδήμονας, εγώ είμαι τη μεριά του θεατή. Περιμένουν το Champions League το ανά τον τελικό. Ναι. Παίζουν δύο ομάδες που συμπαθώ από πιτσιρικάς. Ναι. Ρεάλ και Λίβερπουλ. Για μένα, όποιος και αν το πάρει θα είναι σημαντικό, διότι μια, αν δεν κάνω λάθος, η Ρεάλ θα το πάρει τρίτη φορά συνεχόμενη, θα είναι μοναδική στα χρονικά. Έτσι. Και αν το πάει η Λίβερπουλ θα είναι τεράστια επιστροφή μετά από πότε, τον τελικό με τη Μίλαν. Πολλά στην Κωνσταντινούπολη. Το 3-3, ναι. Συμπαθείς ομάδες για μένα προσωπικά και οι δύο. Ευελπιστώ να. Θα δούμε το over 1.45 το δίνει. Ναι. Ότι και ο Μπουκ να πούμε περιμένει. Εντάξει, εγώ πιστεύω λίγο ποντάρω, λίγο παραπάνω στο Ρονάλντο. Ναι. Γιατί ίσως από εδώ και πέρα θα αρχίσει να μεγαλώνει λίγο και δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες τέτοιες να κάνει άλλα ρεκόρ. Ναι. Νομίζω. Όπως και στο Μουντιάλ ποντάρω στο Ρονάλντο. Στο Ρονάλντο. Γιατί είναι το τελευταίο του, νομίζω που θα είναι σε τέτοια κατάσταση. Ναι. Όχι στο Μέση, πόσο είναι, 32 στα 33. Στα 36 δεν θα είναι ο ίδιος. Όχι. Θα παίζει με το μυαλό του. Τώρα παίζει ακόμα και με το κορμί. Όχι, θα παίζει σε πιο μικρούς χώρους. Φέρτε μου την μπάλα, τη βάλω. Φόρθα. Όχι, πραγματικά περιμένω τον τελικό. Αν δεν λίγο μαζί το περιμένουμε πολύ αγωνία. Γρηγόρης Χαραλαμπίδης θα γίνει. Είναι συμπαθείς ομάδες και περιμένω να δω και ωραία μπάλα. Νομίζω θα έχουμε και γκολ. Σήμερα βγήκε το πόρισμα του πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης. Πάει Παναθηναϊκός, κόπηκε και στα 5 κριτήρια. Κόπηκε και ο Πανιώνης για το θέμα τη βιωσιμότητος. Με αυτά που μου λες, βάζεις αλάτι στην πληγή μου. Όπως και σε άλλους ομοειδεάτες μου. Ναι. Το έχω δηλώσει και μπορεί να γίνει και γραφικός. Και επειδή σέβομαι. Σαββίδη, τη δήλωση που σε λέω, σε έσωσα εγώ Παναθηναϊκέ. Πώς νιώθεις δηλαδή? Μέσα τις Κέρκυρας έκανα στιαπού και σε έσωσα να πούμε. Θα ήθελες. Νιώθω. Νιώθεις πώς? Δεν νιώθω. Σε έσωσα Παναθηναϊκέ, αλλά πέρασα 0-3 από εκεί, ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτά είναι όπως τα λες και εσύ παιχνίδια άλλου επίπεδου. Δεν τα κρίνω εγώ. Σεβάστηκε πιθανόν το όνομα του Παναθηναϊκού. Ναι. Ναι. Και σε αντίστοιχη περίπτωση και εγώ το έκανα το ίδιο. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, μια πόλη, μια ομάδα δεν γουστάρω, Άρη, Ηρακλή και έσωνα τον Παναθηναϊκό. Εγώ επειδή δεν είμαι Θεσσαλονικίας, το μια πόλη, μια ομάδα είναι εγχώριο πρόβλημα. Είναι μια πόλη, μια ομάδα από την μια και από την άλλη λέει έσωνα τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να του τραβήξουμε τα αυτή του σαλίδα που πούμε. Εγώ όμως σου είπα, το είχα πει και στο τηλέφωνο μια φορά και στην προηγούμενη φορά που με κάλεσε στην εκπομπή. Επειδή δεν θέλω να πει να πω για Παναθηναϊκό, που πιστεύουν την πόλη η οποία είναι κυρίως ΠΑΟΚ και Άρης. Έτσι λοιπόν. Οπότε. Όχι, κάνεις λάθος. ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα στις προτιμήσεις. Η δεύτερη είναι ο Άρης, η τρίτη. Ναι, πιθανόν να συμπαθούν κάποιοι τον Παναθηναϊκό. Είναι αθηναϊκή ομάδα. Λοιπόν, ωραία. Εγώ είχα πει ότι θέλω να πέσει ο Παναθηναϊκός στη Β' Εθνική. Το θέλω. Ναι. Εφόσον βάσει νόμου έχει εκτεθεί ο σύλλογος, ως ΠΑΕΟΣ, οτιδήποτε. Αλλά θέλω να πάει και φυλακή αυτός που τον έφερε σε αυτό το σημείο. Αυτή είναι η διαφορά. Κατάλαβες. Όταν λοιπόν κάποια πρόσωπα που ωφελούνται των ομάδων, το πάω γενικά. Γιατί ακόμα και με την ομάδα που δεν συμπαθώ τον Ολυμπιακό, θεωρητικά δεν φταίει ο Ολυμπιακός για τους κοσκοτάδες, τους σαλιαρίδες και τους οποιουσδήποτε έχει στο τιμόνι του. Ναι. Κάτι εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί οι τύποι. Ναι. Έτσι. Τη λαοφιλία, την ομάδα, το δυναμικό, τώρα, όλα. Ωραία. Λοιπόν, το προσωπικό τους εγώ, το υπερτροφικό. Ναι. Έτσι. Ο συγκεκριμένος κύριος, γιατί ούτε το όνομά του δεν θέλω να πω, που δεν ήταν ποτέ Παναθηναϊκός, είναι η μοναδική πρωτοτυπία. Όλοι οι πρόεδροι στην ιστορία των ελληνικών ομάδων, ειδικά των μεγάλων, του ΠΟΚ ας πούμε και του ΠΑΟΚ και του Άρη, έχουν να λένε ότι ήταν ομάδα που ήταν. Ας πούμε, ο άλλος ήταν ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης είπε ότι είναι ΠΑΟΚ, ο συγκεκριμένος δεν υπήρξε ποτέ Παναθηναϊκός και έχουμε και τα πιστήρια, τα έχω ξαναδείξει. Είναι Ολυμπιακός ο άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, σαν Ολυμπιακός, καλά έκανε για αυτά που έκανε, αλλά εγώ θέλω να πάει και φυλακή γιατί ως επιχειρηματίας εκθέτει ένα σύλλογο. Εκθέτει μια εμπορική επιχείρηση. Τέλος. Και εσύ σου είπα και πάλι με το απλά εμπορικά και αν κάνεις κάτι σε μια δουλειά θα πας μέσα. Αυτός δεν θέλω να μείνει έξω, θέλω να πάει μέσα. Και ο Παναθηναϊκός Β' Εθνική, εγώ είμαι κάθε στόλο. Δεν με πειράζει. Καταστροφή δηλαδή. Ναι, γιατί δεν θα πέσει παικτικά ο Παναθηναϊκός. Θα πέσει από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν πληρώνει τους παίκτες τώρα που αυτός έφερε. Ναι. Έτσι. Δεν είναι να πει ότι εγώ κληρονόμησε ο αυτός ένα χρέος. Το διόγκωσε ο ίδιος. Αυτόν είναι επιλογή. Golden Boy. Ματζόνι, αυτόν είναι επιλογή. Golden Boy. Αυτός θα κάνει όλα. Οπότε πρέπει να υπομειστεί και πρακτικά τις συνέπειες των πραξιών του. Θέλουμε να τον παραδεχτούμε. Στην Ελλάδα δεν μπαίνει κανείς φυλακή όταν είναι σε αυτό το επίπεδο. Μα θα πρέπει να σπάσει κάποιο πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Εμείς έχουμε στην Ελλάδα άλλα ειδική έθιμα, οπότε πρέπει να συμβαδίσουμε με την κοινωνία. Διάλειμμα. Ακούτε Metropolis 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έξοδος στα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, στη μισή τιμή με το goldmall.gr. Απολαύστε σήμερα. Γεύμα ή δείπνο 2 ατόμων μόλις με 10 ευρώ στον εντυπωσιακό χώρο του αγαπημένου ρέστοραν Φιλέτο Σολομονίδης, με αυθεντικές γεύσεις και πλούσια πιάτα, αλλά και 40 χρόνια ιστορίας και μοναδικής υπογραφής στη γαστρονομία της πόλης. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 230 060. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο. Εσείς άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, με ημάλεις. Με ημάρεις. Στις οικές Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεημάρεις.com. Μεημάλεις. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν Σεξεξέλ. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν Σεξεξέλ τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν Σεξεξέλ και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν Εξεξέλ. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Έρχεται heavy metal σεισμός. Η DD Music παρουσιάζει Rockwave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe, Iron Maiden, Judas Priest, Volbeat, Saxon, Tremonti, Accept. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πυγμάχια, τι έγινε? Καλά ρε Παλαιστή. Τι λέει? Σε έμαθες και σάμπο τώρα, θα σε μάθει ο Ιβάν Σάμπο. Μήμα. Κοίτα, άμα θέλει να του κάνω promotion, πάω. Βασικά, εγώ ήρθα σήμερα επειδή με κάλεσε ο φίλος μου Σπύρος και εσύ. Ναι. Διότι σέβομαι τις απόψεις του και γουστάρω να τον ακούω να λέει τις ιδέες του και τις απόψεις του στον αέρα. Ναι. Όπως όλος ο κόσμος του Μετρόπολης. Έτσι. Και επίσης να δώσω τα χαιρετίσματα στο Κλοπ, ο οποίος μας λέει γεια σας. Παιδιά, είστε οι καλύτεροι, άρχισε τα σάλια δηλαδή, αλλά μου λέει ότι τον κρατάμε στην τροφιά διαβάζοντας τη σύμβαση της Νέας Υόρκης. Αυτά είναι δικηγορικά, δεν τα ξέρω. Τι είναι η σύμβαση της Νέας Υόρκης? Θα μας πει ο Κλόπρε, φίλε. Πού να ξέρω, είναι κάποιο βιβλίο, μάλλον κάποιος νόμος. Η σύμβαση της Νέας Υόρκης. Θα έχει κάποια υπόθεση ο άνθρωπος με πολλά εκατομμύρια λογικά, γιατί δεν ξέρεις ο Κλόπ είναι μεγάλο δικηγόρος. Ως δεδικασμένο μάλλον, ναι. Για να πάρει την υπόθεση. Μήπως είναι για να το διδάξει στο πανεπιστήμιο. Είναι δυνατός αυτός. Ναι, είναι πολύ καλό. Τέλος πάντων, θα στείλει μήνυμα, θα μας πει ρε παιδί μου τι είναι. Πώς πάει η εκπαίδευση? Πάρα πολύ ωραία, τα μεσημέρια είμαι εκεί, έρχονται και καινούργια μέλη. Ολυμπιάδος 4 στον Εύωσμο, στους Titanes Fight Club. 3 με 6 είσαι? Ναι, πάω 3,5 εκεί πέρα, ξεκινάει 4 στο τμήμα. Και personal κάνω και ομαδικό κάνω και όλους τους κάνω εκεί πέρα. Όποιος θέλει, μικρός, μεγάλος, νέος, έρχονται δηλαδή. Παιδάκια, μικρά, μέχρι και 60 χρόνων άνθρωπος έρχεται. Θέλω να μάθω. Ναι. Θα μάθεις, του λέω, σιγά σιγά. Ναι. Έτσι. Ναι. Μαζί με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Μπουρουτζούδη που έχει τη σχολή. Το κοντό. Το κοντό, το γρήγορο που λες και εσύ, τον κεραυνό. Και όλα μια χαρά. Πολύ ωραία περνάμε. Έχει κόσμο Εύωσμος. Έχει πολύ καλό κόσμο και είναι οι νεόπλουτοι. Πλέον εδώ στα ανατολικά είμαστε οι νεόπτωχοι. Για πες, ναι. Να το ξέρεις αυτό. Τα μαγαζιά εκεί, εκεί γίνεται full κατάσταση. Εγώ πάω. Πάει Ευγενούλα, έχει κάτι φιλίες εκεί πέρα. Έχουν πολύ διακοσμημένα και ακριβά μαγαζιά. Να σου δώσω να καταλάβεις, το μεσημέρι που έτυχε να πιω καφέ εκεί πέρα πριν την προπόνηση, όλα τα μαγαζιά το έχουν τα περισσότερα, δηλαδή το φρέτο το καφέ 2 ευρώ τις κενές ώρες. Ναι. Δηλαδή 2 με 4 που δεν είναι πολύ κίνηση. Στην πλατεία. Βέβαια, εκεί μέσα στο πεζόδρομο. Ένα διευράκι τώρα έχουν το καφέ. Είναι ωραία μαγαζιά. Είναι πολύ ωραία και. Εγώ πάω στη Μαμελάτα. Μαμελάτα δύσκολα. Είναι πολύ καλή. Είναι μαζεμένα γύρω-γύρω, έχουν καλή ατμόσφαιρα και του κάνουν κάτι μαγκές, έμαθα τώρα. Εκεί ο δήμαρχος, επειδή επεκταθήκανε προς τα έξω, στο πεζόδρομο, ναι, και το έχουν βγάλει, ξέρεις, κοινοτικό μέρος, πώς το λένε αυτό, ναι, δημοτικό, ναι, μέρος, ναι, και βαράνε ακριβά πρόστιμα, ας πούμε. Και λένε, ναι, ναι, δηλαδή, άμα βαρέσεις τέντα με κιλοδοκό που λέμε εμείς, ναι, ναι, ξέρεις, σιδερικά, ναι, ναι, και τέτοια, άμα είναι σταθερή η κατασκευή, σε λέει, είναι σαν. Να προσέχει ο δήμαρχος. Τερκιάδη πολυδομίας. Να προσέχει ο δήμαρχος όμως, να προσέχουν όλοι οι δήμαρχοι να είναι σωστοί. Διότι και τα μαγαζιά όμως, τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν είναι δυσβάστακτα. Έτσι, αυτοί συντηρούν ένα δήμο εκεί πέρα. Γι' αυτό πρέπει οι δήμαρχοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, ναι, το λες βγάζεις παράνομο, το λες τον άνθρωπο εκεί, τον καταστηματάρχη, αλλά λες παίρνεις και για προμήθεια της καρέκλης. Ξέρω εγώ, κόψε ένα παράβολο για τις καρέκλες που έχεις έξω. Θέλουν χαρτζηλίκι. Θέλουν όλοι χαρτζηλίκι. Μάλλον λαδώνονται με λαδάκι. Θέλει λαδάκι δηλαδή, κατάλαβες. Το λαδάκι είναι νόμιμο όμως, με παράβολο. Με παράβολο. Πας εκεί σου λέει τιμολόγιο. Τόσες καρέκλες, τόσο ευρώ. Αυτό το λαδάκι. Φυσικά τι εννοούμε. Εμείς λέμε πάντα φανερά. Τα πάντα φανερά. Όπως είναι όλα τα δημοτικά τέλη. Και εγώ στο χωριό τέτοια πλήρωνα. Να μιλες λαδάκι. Γιατί είναι λίγο λιπαντικό για να κινείται το σύστημα. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνει ο κόσμος, το καταλαβαίνουν και. Βγάζουν όμως κονομάνε και έχει πολύ κίνηση. Φυσικά, ρε φίλε, όλοι πρέπει να πάρουν. Έχει 3 μέχρι στους Τιτάνες, ο Ολυμπιάδος 4. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία, έτσι όπως τα λες. 3 μέχρι το πρωί έρχεσαι σε εμάς. Βεβαίως. Παντού έρχομαι εκεί πέρα στο δάσκαλο, μετά πάω εκεί πέρα. Γεμίζει η μέρα μου, το βράδυ στο μαγαζί. Ναι. Γενικά όπως και εσύ λες, τρέχω. Μεροκαματιάρης άνθρωπος. Ωραίο το τρέξιμο, και εγώ τρέχω. Δεν τρέχουμε, ρε φίλε. Γιατί δεν μας πάνε. Ήσυχα. Τα νοσοκομεία, εντάξει, τα κατακλέψανε, τα διαλύσαν όλα. Όχι. Έμεινε τίποτα όρθιο. Τώρα. Τώρα, ναι. Τώρα να αφήνουν τα νοσοκομεία. Όχι, όχι, τώρα έμεινε τίποτα όρθιο. Δηλαδή τώρα, αν πάθω ένα καλό έτσι καρδιακό, σώνομαι. Είπα ξύλο. Ναι, σώνομαι. Εντάξει, λοιπόν. Σώνομαι. Επειδή... Ναι, βρε φίλε. Πώς θα σου δω, δηλαδή. Γιατί δεν σώζεσαι. Θα έρθει εδώ το ΕΚΑΒ, θα με πάρει, μπορεί να μείνει από βενζίνη. Τα παιδιά να μην έχουν βενζίνη. Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Όχι. Ναι. Πες μας εσύ πότε έμεινε τα τελευταία χρόνια με τα παιδιά τότε. Τρέχουνε με αντίψεις συνθήκες τώρα, πλάκα κάνεις. Χαιρετίσματα και στο ψηλό με το κοντό εκεί. Τους δύο φίλους μου στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης που τρέχουνε νυχθημερών να πούμε κτλ. Ναι. Τι λες τώρα, εγώ όταν είχα το θέμα που πήγα σε συνάδελφο εφημερεύοντα, μην πω τώρα σε ποιο νοσοκομείο. Έτσι και γινόταν μέσα τις τρελίες και οι άνθρωποι ήταν όλοι απίκο τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή πήγες για το τίτιδα και δεν σου κόψαν τα αυτή, δεν σε. Όχι. Εγώ δεν φοβάμαι. Όχι, τελείως. Ο φόβος αυτός που έχεις είναι νομίζω πιο πολύ ραδιοφωνικός για να προκαλείς έτσι μια κουβέντα. Ναι. Παρά υπακτός και φυσικά. Επαναλαμβάνω. Ναι. Γιατροί και προσωπικό, τους δίνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια. Ναι. Οι συνθήκες είναι οι αντίξωες. Εντάξει, για να πούμε πού πάμε, ναι, τα βέλη μας να πούμε. Οι συνθήκες. Τα βέλη μας που πάνε. Δηλαδή τραυματιοφορείς, γιατροί, ναι, νοσοκόμες. Ναι. Είναι όλοι επί του καθήκοντος. Φοβεροί. Άλλο λέω εγώ. Οι συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων. Υπάρχει μια δυσάρεστη κατάσταση. Εντάξει, γιατί οι κλεφταράδες φάγανε τα λεφτά, αυτό, ναι. Τέλος πάντων, αυτοί τώρα που λες οι κύριοι καθηγητές, οι υπεξαιρετές. Γιατί έχουμε και τον κύριο Χελιτίδη. Ναι. Ξέρουμε τι κάνανε στο χώρο της υγείας τα προηγούμενα χρόνια. Και από αυτά που βλέπουμε τώρα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ναι. Πόσα είναι, τώρα δεν θέλω ούτε να μιλήσω και όσοι συνάδελφοι θέλουν και μάλλον ξέρουν αυτά που λέω, θα κουνάνε το κεφάλι τους, ναι, και μας ακούνε. Ξέρουμε, ναι, πιο πολλά από όσα λέμε και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Μάλιστα. Αυτοί που πάντα τρώνε είναι αυτοί που προσφέρουν τα λιγότερα. Είναι νόμος. Ναι. Όπως ένα χώρο, αυτός που κάνει το θόρυβο είναι ο πιο αδύναμος, έτσι και αυτός που τρώει τα πολλά είναι αυτός που δεν αξίζει τίποτα. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος που έχει. Ειδικά στον χώρο της υγείας. Το εξειδικεύω γιατί θέλω να πιστεύω ότι περιστοιχίζουμε από ανθρώπους που είναι παύλα συνάδελφοι και πρώτα απ' όλα άνθρωποι. Όποιος στον χώρο της υγείας βάζει πάνω απ' όλα το υπερκέρδος, δεν λέω να μην βάλεις το κέρδος, είσαι επαγγελματίας. Έτσι πρέπει να ζεις την οικογένειά σου, τον εαυτό σου. Όποιος βάζει το υπερκέρδος δεν είναι γιατρός. Εντάξει, τελεία το πάω. Και τέτοιοι ευτυχώς δεν υπάρχουν πολλοί. Το μπουτάρι που το κομπανίσανε. Αυτό, κοίτα, αυτή την είδηση μου την είπε η μνηστή μου, διότι εγώ ξέρεις δεν απέχω από τηλεκούτια, δεν βλέπω τηλεόραση, δεν έχω καν τηλεόραση. Τηλεκούτια. Αυτό το τηλεόραση. Ναι. Δεν έχω έπιπλο τηλεόραση, το πούλησα. Δεν έχω τηλεόραση καν. Δεν έχεις καθόλου. Όχι, έχω τη γυναίκα μου μία που παίζω καμιά φορά κάνα PlayStation. Αυτό. Δεν βλέπω τηλεόραση. Αν δω κανένα κατηρί το βράδυ ή αν δω ποδόσφαιρο. Μπάλα. Αρνούμε να δω ειδήσεις, ειδικά ειδήσεις βέβαια. Ναι. Φυσικά για τα reality και αυτά δεν το συζητάμε, δεν ξέρω τι παίζεται. Έμαθα την είδηση ότι υπήρχε ένα επεισόδιο με τον κύριο Μπουτάρη, γνώμες δίστανται. Κάποιου πιλότους γνωστούς μου λένε ότι δεν τον πήραξαν. Άλλοι μου είπαν ότι έγινε. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Αν είναι ο τρόπος που να εκδηλώνουμε τη δυσαρέσκειά μας σε μια γνώμη, να χρησιμοποιούμε τη βία. Εγώ, αν ζούσαμε στην ίδια κοινωνία, χωρίς νόμους, θα ήμουν από τους που θα χρησιμοποιήσω τη βία. Γιατί ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Σωματικά. Το βλέπω. Θα ήμουν υπέρ να το κάνουμε, ναι, τη βία. Να ζούμε την εποχή τη λίθινη. Δηλαδή να νικάει ο πιο ισχυρός. Να κυφούμε ένα ρόπαλο στο χέρι και να λύνουμε διαφορά στη βία. Ναι. Εφόσον όμως σε όλες τις υπόλοιπες εκφάνσεις μας επικαλούμαστε τον νόμο, ναι, όποτε μας υφέρει, πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Ναι. Τελεία. Άρα δεν υπάρχει λόγος να κάνεις τη βία. Ένας άνθρωπος νομίζω ότι η αδιαφορία και με επιχειρήματα το άδειασμά του είναι το καλύτερη μέθοδος να το εντοπίσεις. Τέλος. Λοιπόν, και συγγνώμη και να πω κάτι, δεν με ενοχλεί αν χτύπησαν τον κύριο Μπουτάρη ως άτομο, αλλά πιστεύω ότι να σεβόμαστε το θεσμό που εκπροσωπεί ο κύριος Μπουτάρης και ο κάθε Μπουτάρης. Αν όμως λέω τώρα βάλουμε στην αρένα της χειροδικίας, εγώ είμαι πότε θα τα ακολουθήσω, αλλά να υπάρχει για όλους. Η ίδια αντιμετώπιση. Όχι αν χειροδικήσω εγώ στον κύριο Μπουτάρη να πάω 20 χρόνια. Στέφανε, τώρα αυτό που έγινε για τον Μπουτάρη. Για τον Μπουτάρη, βλέπω ότι όλοι οι πολιτικοί τον στηρίξανε. Μήπως φοβούνται ότι θα είναι το επόμενο θύμα. Όχι, δεν φοβούνται, γιατί μετά περνάει αυτή η στάση τη κλάψα για μένα. Ναι. Έτσι, αυτό έγινε και διαφήμιση για τον Μπουτάρη. Κατά λάθος του έγινε και διαφήμιση. Δηλαδή το πάθημά του έγινε διαφήμιση. Πήρε αντιμέτρα. Διότι, δηλαδή, αν εγώ δεν ήξερα τον Μπουτάρη ότι είναι τόσο χύμα, ας πούμε, άτομο, θα το έλεγα ότι είναι και στημένο αυτό το επεισόδιο. Ναι. Από δηλαδή, δικού σου. Αν το τρώγα εγώ, θα έλεγε. Δεν μπορώ να. Θα έλεγε ότι το στήσα. Όχι. Θα σου πω γιατί. Ναι. Δεν πιστεύω ότι 70 φεύγα άνθρωπο να τον έχουν μπουνιές ή κλωτσιές, ξέρω εγώ, και έχει πάει στο νοσοκομείο χτυπημένος βαριά. Θα κατέληγε στον δρόμο. Από αυτούς εκεί πέρα που έδειχνε τώρα. Ναι. Δηλαδή δεν έφαγε, πιστεύω, ξύλο, ούτε πήγε. Προληπτικά τώρα πήγε στο νοσοκομείο για κάτσε μια νύχτα. 70 πλάσου χρόνων άνθρωπος. Δηλαδή από εκείνο το τέλος που έδειχνε φωτογραφίες, ναι, να φας τώρα ένα διάρι, δεν σηκώνεσαι ποτέ. 70 πλάσου άνθρωπος. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω να καθίσει ήσυχα και αδιάκριτο ο κ. Μπουτάρης και α κοιτάξει να κόψει κάνα κλαρί εκεί πάνω στην Αγίου Δημητρίου που δεν φαίνουν τα φανάρια. Ναι. Εγώ κάθε μέρα περνάω από εκεί. Ναι. Πρέπει να είμαι ο Χάρι Πότερ και να μαντέψω ή η πυθία για να δω αν έχει φανάρι εκεί πέρα. Ναι. Διότι το πράσινο και το κόκκινο τα βλέπω στα 10 μέτρα. Ναι. Και με το κέμκο το μηχανάκι και το αερόψυκτο που έχω εγώ δεν φρενάρει καλά. Ναι. Δηλαδή δεν πάω σε κάνα πούλμαν 12 επάνω και βρεθώ και πληρώνουμε με βρουχαλκομανία και γιατί για μάθημα θα με φέρουν χυμουσική στο γιατρό δίπλα. Ναι. Που θα με κουράρει. Α κάνει πρώτα αυτά τα κλαδιά να κόψει και αφήσει τα Instagram ο κ. Μπουτάρης. Και με χτυπήσανε και με κάνανε. Και επίσης θέλω να πω πώς γίνεται σε μια μέρα βρήκανε όλους αυτούς που τον προκαλέσανε χτυπήματα και τον διαβάλανε και τον ξυλοκοπήσανε. 3 χρόνια 4 με αυτούς τους κοκολοφόρους που πετάνε τις Μολότοφ έναν δεν πιάσανε, ρε φίλε. Μια ταυτοποίηση στοιχείων δεν έγινε δηλαδή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Συγγνώμη, ρε φίλε Κώστα. Όλοι δηλαδή είναι φασίστες που πήγαν εκεί πέρα κάτω. Δηλαδή στο συλλαλητήριο 500.000 κόσμος ήταν φασίστες και Χρυσή Αυγή. Στο συλλαλητήριο κάτω στην Αθήνα 1 εκατομμύριο κόσμος ήταν και αυτοί φασίστες και Χρυσή Αυγή. Εντάξει, τότε είναι Χρυσή Αυγή όλοι, ρε φίλε. Δηλαδή απαράδεκτα πράγματα. Και ο άλλος λέει κυνηγούσε με το κοριτσάκι στην πλάτη και έβριζε και έκανε. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Του ήρθε, του άρραψε τα λαμπάκια και έβριζε. Τους ροβικόνα δεν τους πιάνουν. Ναι, αλλά τους ροβικόνες, φίλε, δεν ξέρω. Εντάξει, ο καθένας που φοράει μια κουκούλα δεν γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων ποτέ. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Γι' αυτό μια μέρα πήγαμε με κουκούλα στην τράπεζα που μου βγάλετε, κύριε, την κουκούλα. Βγάλει την κουκούλα. Γιατί εκεί πήγε να του ταμπάνει με κουκούλα στην τράπεζα. Αυτό έβρεχε. Full face η κουκούλα, ρε φίλε. Full face. Με τις τρύπες στα μάτια αυτά. Σε παρακαλώ, ρε. Ναι, και τρομοκρατία. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, εγώ θέλω να πω να μην γίνονται διακρίσεις. Δεν το έκανα εκεί. Είναι τεράστια. Αυτό που έκανε ο κ. Μπουτάρης από αυτό που έμαθα. Σαν πολίτης. Είναι σαν να πει, α πούμε, ο δήμαρχος της Ιερουσαλήμ ότι καλά κάνει να ζει και κάνα του φούρνου. Και μετά να πα στη συγκέντρωση κατά το θέτο Δαβίδα. Πάλι θα προκαλέσει τη μήνυ των ίδιων ανθρώπων. Μας λες τώρα, δεν give a shit, ας πούμε. Κάτσε, ρε φίλε. Εντάξει, σ' ακούσαμε. Ωραία, ναι, έχεις άλλες απόψεις για το Κεμάλ. Μην πας εκείνη την ημέρα, δηλαδή σαν να ήξερες. Ήθελες δημοσιότητα. Φτάνει η δημοσιότητά σου. Νομίζω δεν το έκανε για δημοσιότητα. Η σύμβαση της Νέας Υόρκης πάντως, το κοινικοσκούλικο με ενημερώνει, είναι σύμβαση περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων. Περίμενε. Ο Κλόπ απάντησε. Άσε να πει τι λέει ο Κλόπ, να καταλάβει. Τι διαβάζει ο Κλόπ. Ο Κλόπ λέει αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων. Είδες. Ίδιες απόψεις είχαν. Ποιος ήταν αυτός. Το κυνηγοσκούλικο. Εντάξει, άρα. Τα ξέρει, τα ξέρει. Επίσης να δώσω τα χαιρετίσματα. Από το κοντό κεραυνό μας ακούει. Ποιος είναι ο κοντός κεραυνός? Ο κοντός κεραυνός, Μπουρτσούδης, ρε. Ναι, φιλιά πολλά λέει. Και θέλω να σου πω ότι τον ετοιμάζω για αγώνες τώρα. Κάνει προετοιμασία ο κεραυνός. Έχασε κιλά. Θα μπει σε αγώνες, Σάββατο παίζει ένα αριστεχνικό. Θα δεις. Έκανα ένα δίλεπτο μαζί του, με πλάκωσε. Μα είναι σαν φάντασμα, δεν το βλέπεις από πού έρχεται. Το κοντό. Δεν το κοντό είναι σαν φάντασμα έρχεται. Μόνο μπορεί να μας πλακώσει σε κάνα ουίσκι. Τι να μας πλακώσει ο Βασίλης. Ο Μπουρτσούδης λέει. Στο 1,70. Ναι. Σαν τον Χάντζη. 74 κιλά. Στεγνός. Χαμηλό πετροβάρος. Σαν τον Χάντζη. Τον παλιό παίκτη του Ηρακλή και της Καλαμαριάς. Λίγια μούρη. Ζαμπίδι. Σαν τον Ζαμπίδι. Σαν τον Ζαμπίδι. Με λέει ο δάσκαλος πάνε να κάνει ένα δίλεπτο μαζί του. Κάτσε καλά κοντέινε, μην. Κάτσε φρόνημα παλιό κοντέινε. Θα σε πρίξω πες τώρα. Θα σε πρίξω. Μπαμπαμπαμπαμ. Του λέω ρε βλάκα. Τα δόντια δεν τα έφτιαξα ακόμα. Τραβιέμαι. Παρασκευή έχω εξαγωγή. Τι έκανε, εξαγωγή δωρεάν. 3 μήνες. Απονεύρωση τον πήγε. Πήγε σε απονεύρωση το καθήκη. Το καθήκη, το κοντό. Συναντήθηκε σήμερα ο Τσίπρας με τον Γιανακόπουλο. Ναι. για να προχωρήσει η εξαγορά του ΆΚΑ και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό αισιοδοξίας και κλίμα συμφωνίας. Παράλληλα όμως την Τετάρτη έρχεται ο Ταλαιανδός, ο οποίος δεν έχει δώσει σημείο ζωής εδώ και 2 εβδομάδες. Τυχαίο δεν νομίζω. Τελικά δεν έχουμε σωθεί, λέει. Μόνη λύση άνθρωποι που έχουν επενδύσει και αγαπά τον Παναθηναϊκό μόνο για να κόπουν, λέει, έξω οι Ταϊλανδοί. Μέσα οι Ταϊλανδές. Ναι. Μου είπε ότι μας παρακολουθεί ο Τράκη. Ναι, μας ακούει. Ναι. Μας ακούει, σε ακούει και στη Μαρμίτα Live σε βλέπει. Ναι. Και έχει δει και το επεισόδιο με τον υπνοβάτη. Άκουγε εμένα που σε έλεγα δεν μου λες το πιλότο του χειροκρότησες. Φαντάρους πήγες με αυτά, γελούσε. Και έτυχε και στο επεισόδιο με τον υπνοβάτη που σε πήρε καιρός από τη Βέρεια και άρχισε τα σπινιαρίσματα. Έχω ακροατή υπνοβάτη, ρε φώσεις. Είχα τηλεθεατή υπνοβάτη. Ο πρόεδρος, ο Τζούνιορ, γιατί εγώ ήξερα και τους πιο. Άκουσα από πρώτο χέρι τώρα. Τους μπαμπάδες. Θα σου πω μια ιστορία τώρα. Είναι δίκαινη ιστορικού ανέκδοτου. Ζητώ την υπομονή λίγο των ακροατών. Είναι σε ένα μάτς, θυμάμαι, πριν αρκετά χρόνια. Εσύ ήσουν. Ναι, μέσα πάντα. Στον μπασκετικό όσο μπορώ πήγαινα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ήταν νομίζω. Έχει τελειώσει το παιχνίδι και είναι ο κύριος Ανάσης Γιαννακόπουλος, έτσι. Ο οποίος δεν το λέει υποτιμητικά, όπως είναι κοκαμωμένος. Δεν είναι ντροπή. Είναι κοντό. Είναι μικρό το δέμα. Αλλά έχει μυαλό. Είναι εξτρέμ, τρελό. Έχει τσέπη. Ναι, πέραν τούτου. Δυνατός. Και τον έχουν περιστοιχίσει εκεί οι κύριοι, ο κόσμος πολύ με παιδάκια. Προφανώς δεν είχαν μείνει ικανοποιημένοι από την απόφαση της διαιτησίας στο μάτς. Από ό,τι κατάλαβα, πάμε κι εμείς με την παρέα εκεί κοντά. Λυπάμαι που δεν είχα τότε φωτογραφική μηχανή. Και ένας κύριος με το παιδάκι του. Κάτι του λέει του κυρίου και λέει: Πρόεδρε, του λέει, μου όλο το σεβασμό, λέει, κάνα ένα μυστικό, λέει, για τα παιδάκια εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννακόπουλος, αυτό το λέω, αν μ' ακούει ο κύριος Δημήτρης, το ξέρει ότι ισχύει για το θείο του. Λοιπόν, πάει, ανοίγει τη Mercedes την 560 που είχε τότε, τη μεγάλη, την οδηγούσε μόνος του, χωρίς ματοφύλακα, έτσι με τον κόσμο. Μα να έχει τέτοια μάτια. Και ο πρόεδρος τώρα απολογείται στον κόσμο του Παναθηναϊκού, δηλαδή τον είδα και είχε πρόβλημα, παιδιά, συγγνώμη, λέει, δεν έχω μπλούζες. Του προπαγκάζει. Φαντάζομαι ότι είχε πάντα μπλούζες. Και τι λέει το μαγικό. Έχω όμως μπάλες. Και αρχίζει να πετάει μπάλες. Έχω και εγώ μια ταξιδιωτική του στην Αθήνα. Άρχισε να πετάει μπάλες στον κόσμο. Για να ικανοποιήσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έχω, λέει, μπάλες. Είχε 30 μπάλες. Αυτός είναι πρόεδρος. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι παραπάνω από πρόεδροι. Είναι ο Παύλα, οπαδοί, φίλαθλοι, με τα λάθη που κάνει καμιά φορά στον παρολογισμό του καθένα. Και εγώ μπορώ να κάνω κάτι. Ο Τράγκης τώρα πώς τον βλέπεις. Φίλε μου Δημήτρη Γιαννακόπουλε, μ' ακούς, έλα πάρε τον Άρη τώρα. Τώρα! Το ποδοσφαιρικό, έλα τώρα! Έλα, φίλε μου Δημήτρη. Άσε τώρα, καλά. Πιστεύω ότι αν ακούει, όπως λέει ο Στέφανος, το μόνο σεβασμό προς το θόκο που κατέχει, μαθαίνει, γιατί είναι νέος ακόμα, μαθαίνει, όπως θα μάθαινα με οποιοδήποτε στη θέση του, από τους δύο εξαιρετικούς παράγοντες που είχε προκατόχους. Μαθαίνει και διαχειρίζεται την ομάδα σωστά. Λοιπόν, Θεόκλητος μας στέλνει μήνυμα. Ο Θεόκλητος. Το Θεόκλητο θα ήθελα να τον προπονήσω στον box. Ο Θεόκλητος, εγώ τον έχω εντοπίσει. Θα του βγάλω το συντηρητισμό από μέσα και θα βγάλω το αγρίμι που έχει μέσα στα στήθη. Λίγο το ξινό στη φορέα. Το Θεόκλητο τον βγάλω το αγρίμι από μέσα. Θέλω να το τουρμπήσει λίγο. Δημοσιογραφία, να πούμε. Με το φίλο μου το Σπηλιόπουλο, καθηγητή εκεί κτλ. Λέει. Στο Καναβάτσο θα μπει και ο Μπουτάρης, όπως μπήκαν Χατζηδάκης και Κουμουτσάκος, που έφαγαν ξύλο με ξύ κεφαλαίο. Επίσης άκουσα μεσημέρι εκπομπή. Ντροπής πράγματα να συγκρίνεις Μέση με Μαραντόνα. Νύχτας ο κόκκινος, πιστεύω θα το κυνηγήσει το Μουντιάλ ο Μέση. Καλή εκπομπή, ωραίο μήνυμα. Είπε νύχτα τον κόκκινο. Το χθεθινό με μια μέρα νύχτα. Ο Μέση τον Μαραντόνα. Δεν πρέπει να το συγκρίνεις. Ούτε εγώ αυτό πιστεύω. Είναι δυνατόν να συγκρίνει. Άλλες εποχές, άλλοι άνθρωποι. Αν ο Μαραντών έπαιζε στην ομάδα που παίζει ο Μέση, κάθε μέρα θα βάζει 20. Εγώ συμφωνώ με τον Κώστα. Δίνουμε το συνάδελφο του Θείου Σκρούτς που είναι Παναθηναϊκός και θέλει να σου πει. Γιόρταζε κιόλας, να του πούμε χρόνια πολλά. Ο Νίκος από την Καστοριά λέει: Οι αξίδες της Θεσσαλονίκης γεμίζουν άνετα την Τούμπα. Οι Αριανοί ούτε το Βικελίδης δεν γεμίζουν. Προκαλεί τους Αριανούς τώρα ο Καστοριανός. Δεν πάμε να προκαλεί. Εντάξει, σάλια μάλια. Νικολάκη, τώρα που δεν το περίμενα αυτό. Χωρίς να προκαλούμε τώρα τους ανθρώπους. Εντάξει. Καλό είναι να τους προκαλείς τους ανθρώπους. Και πάλι ξανάρχεται, προκαλεί. Λέει: Δεύτερη ομάδα στη Θεσσαλονίκη είναι η ΑΕΚ, Ραπτόπουλε. Τώρα που θα παίρνει σκούπα, λέει, τα πρωταθλήματα, όλοι οι νέοι θα γίνονται, λέει, η ΑΕΚ. Έλα από το Βικελίδη του χρόνου να κλάψει, να ψάχνει τα τρίποντα. Έλα. Όλο το θάρρος του Ακροατή, ο Λάζαρος την έκανε για άλλα λιμάνια. Ναι. Έλα. Που πουλάγε Εξιλίκη. Ναι. Που πουλάγε παλιά Παναθηναϊκλίκη, μετά πουλάγε Παοξιδηλίκη. Ναι. Και τώρα πήγε σαν. Έλα να γίνει σαν τον πηγάδι του. Ρώτα τον, λέει, αν είναι σόι με τον Θάνο Πετρωτό, γιατρό στο Connecticut στην Αμερική. Α, έφυγε ο Πετρωτός. Θα το ρωτήσω. Connecticut. Ωραία πολύ. Ναι. Ωραία πολύ. Ο ΠΑΟΚ είναι ο ερασιτέχνης που διατηρεί τα περισσότερα τμήματα και έχει το μεγαλύτερο αθλητικό κεφάλαιο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ και πρέπει να τον αναδείξουμε. Και καλά κάνει. Να πούμε όμως χωρίς τα 6 εκατοστάρικα του Σαββίδη. Δεν θα υφίσω το, αλλά καλά κάνει και πληρώνει. Άμα δεν ήταν και νοικοκύρης ο Κατσαρίς να μην τα τρώει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που τους τα δίνουν και τα τρώνε. Εάν ο ερασιτέχνης έχει όντως 16χρονα, 15χρονα, 10χρονα παιδάκια που αθλούνται, για μένα είναι υγεία αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν πηγαίνουν τα λεφτά και πηγαίνουν σε 30ριδες, εκεί αλλάζει το θέμα. Σύγκρινε ο κόκκινος τον Μαραντόνα με το Μέση. Και στέλνει ένας φίλος μου μήνυμα και λέει: και ο Βάσια έτσι λέει, 700 εμφανίσεις, 689 γκολ, 55 τίτλοι. Άμα δεις τις προτιμήσεις του κόκκινου σε διάφορα θέματα, δεν θα παραξενευτείς για τον Μαραντόνα. Δηλαδή, ναι, το σταματάμε. Δηλαδή, ο κύριος Κόκκινος είπε ότι ο Μέση είναι από τον Μαραντόνα ανώτερος. Αυτό πιστεύει. Άμα πιει δύο βότκες μπορεί να πει ό,τι θέλει. Και εμείς πιάμε ένα γάτελο βότκα, αλλά δεν λέμε αυτά. Γι' αυτό ακριβώς. Εμείς έχουμε κόφτη. Έχουμε κόφτη. Για άλλη θα με πεις τίποτα. Ναι, θα σε πω. Γιατί βλέπω ότι σφιχτά τα. 20 Ιουλίου και μετά. 20 Ιουλίου. Εγώ δεν μιλάω χαζομάρες, χωρίς αέρα δεν λέω. Θα σου πω 5 απλά πράγματα. Εγώ θα σου πω ότι ο Νασλίδης θέλει προκαταβολή την οποία δεν δίνει ο Άρης. Άκουσε με προσεκτικά, Κώστα. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, ούτε μα ούτε μου. Τα πράγματα είναι απλά. Εάν, υποθετικά, βάλεις εμένα πρόεδρο αυτή τη στιγμή και κάνω την ομάδα των budget μόνο με συντήρηση από το λαό και τα συμβόλαια και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ναι. Χωρίς να κλέψουμε ούτε ένα ευρώ, δηλαδή να κλέψουμε να βάλουμε στην τσέπη παραπάνω ή υπερτιμολόγηση συμβολέων ή τέλος πάντων, για παρετέρω ενέργειες, για πληρωμές, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Η ομάδα θα βγει από 13 έως 16. Τις τρεις τελευταίες θα παλεύει για την παραμονή της. Ναι. Έτσι, με τηλεοπτικά δικαιώματα, με συμβόλαια πληρωμένα και με το κόσμο τα εισιτήρια. Ναι. Εκείνη η ομάδα. Μάλιστα. Και χωρίς και να είσαι τίμιος. Ναι, τίμιος. Με τις χορηγίες σου. Ναι. Για να ζητήσει κάτι παραπάνω η ομάδα από θέσεις 5 που θέλουμε έως 8-10, πρέπει να έρθει κάποιος που να χώσει λεφτά. Και αυτά τα λεφτά γύρω είναι στα 4 με 5 εκατομμύρια. Αυτός αυτό μάπας. Δεν ξέρω αυτό το μάπα. Αν είναι ευλογία κάποιος να έρθει με τον κύριο Καρυπίδη, γιατί ο Καρυπίδης μόνος του δεν μπορεί να το πάει το καλά. Προκαλώ τον Τόμ Μάπα. Το λέω Τόμ Μάπα. Δεν ξέρω ποιος είναι. Γιατί το λέω είσαι Τόμ Μάπας, γιατί αυτή τη στιγμή θέλει προκαταβολή ο Στόπερ. Ναι, φυσικά όλοι θέλουν. Θέλει προκαταβολή ο Νασλίδης. Ο Νασλίδης τώρα που το ρεπορτάζ. Θέλει προκαταβολή ο Πλατέλας. Του τέστη θέση ένα εκατοστάρικο. Klein Mind. Ναι. Για αυτούς εδώ. Το πολύ. Για όλους ή τον καθένα. Για αυτόν εδώ. Για αυτούς τους τρεις. Ναι. Μια ογδοντάρα με ένα εκατοστάρικο τους κάνει κολοτούμπες. Ναι. Εάν έχει λεφτά και έχει τα μάρμαρα και ιστορίες και ο Τόμ Μάπας, λοιπόν, τα δίνει και τα παίρνει μετά. Ωραία. Επειδή όμως είσαι Τόμ Μάπας και δεν είσαι Τόμ Πάπας, σε προκαλώ εγώ Ραπτόπουλος και λέω, αφού δεν έχεις να δώσεις 100 χιλιάρικα, είσαι να πούμε. Ωραία. Και κοροϊδεύεται και τον Φουκάρα τον Αριανό, ο Τόμ Μάπας από την Αμερική. Δεν χρειάζεται να κάνει το παραμύθι. Για να γίνει μια απλή πορεία χρειάζονται 4. Άσε να βρίζουν τον Ραπτόπουλο τώρα αυτοί τώρα εκεί πέρα. Άσε τη βρίζουν τώρα. Χρειάζονται 4 συμβόλαια με 200 με 250 χιλιάρικα τα πιο ψηλά. Δεν σου λέω για παραπέρα. Και οι υπόλοιποι είναι στο 80 με 100 χιλιάρικα για να συντηρηθείς εκεί πέρα. Το τηλέφωνο του σταθμού έχει θέμα, μου λέει. Έχουμε κανένα πρόβλημα με τα τηλέφωνα. Καλά λέει ο Γιάννης. Ναι, ανάβουν τα λαμπάκια, αλλά δεν δώσαμε. Μα δεν δώσαμε, φίλε μου. Σας παρακαλούμε να. Μηνύματα. Ρε Φαλακρέα, εκτός του ΑΣ ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, ξέρεις κανέναν άλλο που να ανθεί? Έχεις δει, λέει, τι γίνεται σε ερασιτέχνες ΑΕΚ και Παναθηναϊκού? Τι ζώρες τραβάς με τον ΑΣ Άρης? Α, εννοεί δηλαδή ότι τα χάλια που έχει ο Άρης. Κοίταξε, φίλε, τον ΑΣ Άρης τον διοίκησαν φίλαθλοι και οπαδοί του Άρη. Εντάξει. Φίλοι του Σαουρίδη, φίλοι του Δαμιανίδη. Και όλοι αυτοί οι οποίοι τον χρεώσαν. Αν τον έφτιαχνε με τον παγόνι που είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ας πούμε, παράγοντες, δεν θα με ενοχλούσε καθόλου. Με ενοχλεί ο εργάτης που τρώει λεφτά από το εργοστάσιο. Αυτό. Καλησπέρα, γιατρέ, πες μου λίγο με δυο λόγια, σε παρακαλώ, για το Μοσχάτο. Θα πάω την άλλη εβδομάδα εκεί να δω ένα συγγένειο μου τι περιοχή είναι κτλ. Το Μοσχάτο. Το Μοσχάτο, ναι. Μετά τα Πετράλωνα εκεί, Καλυθέα. Καλή. Ποιος τα έβαλε με τον επιτροπικό Ηρακλειδέα Κωστή και έχει εξακολουθεί όλη η επιτροπή παρακολούθησης? Λέει ο Σμιθ. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε, κύριε, από αυτά εμείς. Τι είναι αυτό, επιτροπικός Ηρακλειδέας? Είναι ένα site, η επιτροπή παρακολούθησης Μαρμίτας. Έχουν κάποια παιδιά που κάνουν μια καζούρα, αλλά βλέπουν τη Μαρμίτα, έχει μέλι μέση. Μέσα έχει μέλι και εντάξει. Όχι μέλι που τρώμε, μέλι. Με οκρογιώτα. Μέλι με όμικρο γιατί με ήττα γράφεται. Τα μέλι. Τα πολλά. Όχι το μέλι με γιώτα που τρώγεται. Ωραία. Ραπτό, σήμερα έχει καλέσει τη συμπάθειά μου. Γεια σου, γιατρέ γίγαντα. Αν έρθω στην πόλη, θα ήθελα να γνωριστούμε. Γιάννη Παναθηναϊκός από το Μέγαρα. Ο φίλο του Μέγαρα. Ναι. Στέφανε και Ράπτια, γιατρέ, είστε υπέρ να καταργηθούν οι Δήμοι. Εγώ ναι, είναι η απόλυτη φύρα, λέει. Γιάννη Παναθηναϊκός από Μέγαρα, λέει. Να καταργηθούν οι Δήμοι. Οι Δήμοι πώς θα καταργηθούν. Κοίταξε, υπάρχει ένα μεγάλο καζάνι με μια μεγάλα κουτάλα που λέγεται κράτος και από πίσω τα πιατάκια τα μικρά κουταλάκια είναι οι Δήμοι. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Ο Δήμος νικείται από έναν δήμαρχο. Έτσι. Να πω εγώ τη γνώμη μου. Ναι. Επειδή χάρη να γνωρίζω κάποιον άνθρωπο που ήταν δήμαρχος στην Αθήνα σε κάποια περιοχή. Το κάθε δήμαρχο τον κρίνουμε όταν λήξει η θητεία του. Πώς... Τι κάνεις για τον τόπο σου. Πόσα έκλεψες και τέλμα. Και τι άφησες. Δηλαδή ο Δήμος είχε 100 κουάδες στο πόδι, τον είχε το 150. Είσαι καλός. Να το πω έτσι χονδρικά. Σωστά. Ας πούμε είχε 10 καμένες λάμπες, τώρα έχει 2. Είσαι καλός. Να μην όσους το διόρισες. Άσε το διόρισες. Τα άλλα είναι... Σου λέει ο δήμαρχος ότι για να έχω 2 λάμπες καμένες, όχι 10, πρέπει να τηρήσω άλλους 5 ηλεκτρολόγους. Το δέχομαι. Το θέμα είναι έχω 2 λάμπες λιγότερες καμένες ή έχω 5 περισσότερες. Αυτό είναι το κακό. Μια μέρα βρέθηκα με ένα δήμαρχο σε ένα πάνελ, γνωστό δήμαρχο εδώ στην πόλη, από ένα μεγάλο δήμο. Λέω: Δήμαρχε, λέω, τι κάνεις, κλέβεις το δήμο. Λέει: Μα όχι, λέω. Τότε είσαι βλάκας, του λέω. Α, δηλαδή κουσούρι, λέει το ένα και κουσούρι και το άλλο. Ή βλάκας, θα είσαι κλέφτης. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Σου ξαναλέω. Είσαι παλιόπαιδο. Υπάρχουν δήμαρχοι που προσέχουν τον τόπο τους. Είναι βλάκοι. Και έχουν. Γιατί είναι βλάκοι. Κλέβουν. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί είναι βλάκοι. Προσέχω τον τόπο του. Όποιο άνθρωπο κάνει μια δουλειά πρέπει να κλέβει. Τη γυναίκα του ρώτα στο σπίτι. Την πεθερά του ρώτα. Ηλίθιε. Κοιμάσαι. Και κοιμάσαι ώρα τη βλάκα. Τον χωρίζει, τον κάνει. Εντάξει, αυτό είναι από τι ελληνικέ ταινίε. Όχι, αλήθεια είναι. Δεν το δέχομαι. Άμα κλέβει όμω ο δήμαρχο. Είναι. Ναι, αλλά μετά έχετε και μπουζού. Ποια μπουζού, έχει την καναπέση μπουζού. Εντάξει τώρα. Κανιά φορά κοιμάται και στραβάει η θέμιδα. Δηλαδή κλείνει όντω τα μάτια και το βάζουν κανένα την μπουζού. Τρίγε. Αφού ξέρει ότι μπήκανε κανένα δυο. Μπήκανε κανένα δυο, αλλά μετά πέσανε υπογραφές, γιατρέ μου. Ξέρω και αυτό που λες. Ναι, αλλά μετά δεν παίξε πίσω μπορμπαγκάζα σκόνα 200. Κακός. Τώρα επειδή κοιταζόμαστε στα μάτια. Στα μάτια πάντα. Και έγινε και ο Γιώργη απέναντι. Άμα εσύ αύριο βγει στον δρόμο. Και θα το πω τώρα έτσι λαϊκά για να καταλάβει ο κόσμος. Και στη γειτονιά σου ξέρει ότι πήγε φυλακή. Ναι. Το παίζει μάγκα. Ναι, σε σέβονται. Όχι, με τίποτα. Θα σε σεβόταν αν μην είχε πει μόνο ξέρω για έγκλημα τιμή. Συγγνώμη. Ναι. Πρώτο γκόμενο στη γειτονιά. Άσε με το. Δεν πιστεύω από αυτά που λες τώρα. Στο λέω εγώ. Δηλαδή, πρώτα καμαρώνει το σόι σου ότι εγώ παιδιά έκανα και 6 μήνες στο ίδρυμα, στο κολέγιο. Ναι. Ξέρεις γιατί. Άκουσε με. Ιστορία. Ιστορία αληθινή. Πρώτο γκόμενο είσαι. Δεν τα πιστεύω. Το λέω εγώ. Το παπαχρόνι που σκότωνε 7-8 γκόμενες. Δεν μιλάω γι' αυτό. Φράκου τι σε λέω τώρα. Στο λέω εγώ το έχω ζήσει. Έχουμε και φίλους δικηγόρους. Άστον Παπαχρόνια. Άστον δικηγόρους. Χαρτογιακάδες. Το να έχεις τη ρετσινιά του υπεξαιρετή δημοσίου χρήματος και να έχεις πάει μέσα. Και μόνο τι συμβαίνει στις φυλακές. Μετά θα βγαίνεις έξω και θα κοκορεύεσαι. Με τι αμάξι, με τι background. Δεν πάει να πες με μπεντζίνη. Είσαι κύριος. Το λέω εγώ, ναι. Στην Ελλάδα δεν είσαι κύριος. Στο δικό μου τον τύριο. Στην δική μου οικογένεια είσαι φυλακόβιος. Συγγνώμη το λέω. Είστε εξαίρεση του καθόλου του κανόνα. Εντάξει. Γιατί το κούτελο που λέει ο παππούς μου το είμαι καθαρό. Εντάξει τώρα, καθαρό, αλλά. Φυλακή μου λες. Αν εξασφαλίσει σε μια πενταετία όλο σου το μέλλον. Τώρα πα φυλακή επειδή κάπνισε 2 χασισάκια, είσαι βλάξ. Άκουσε με αυτό που λες. Άμα φας κάνα πια 5 εκατομμύρια. Αυτό ήθελα να σε πω, Κώστα. Ιστορία αληθινή. Ανάλογα τι φυλακή κάνεις. Ιστορία αληθινή. 16 εκατομμύρια υπεξαίρεση. Ναι. Ιστορία αληθινή. 16. Πάει στο νοσοκομείο ο τύπος. Στις φυλακές Κασανδρίας, ξέρω εγώ. Του λέει ο γιατρός. Το και το, τον εξετάζει, είχε ένα θέμα. Του λέει ο εισαγγελέας μετά ο δικηγόρος εκεί πέρα, τι ήταν ο πρόεδρος, λέει σε βλέπω λέει έξυπνο άνθρωπο λέει. Ναι. Δεν μας λες λέει που είναι τα λεφτά, θα μειώσουμε τη τιμή στη μέση. Εν τω μεταξύ τι είχε φάει 5 χρόνια. Του λέει έξυπνος είμαι, λακαμάς δεν είμαι. Να σε πω λέει που είναι τα λεφτά. Εννοείται. Κάτσε 5 χρόνια μέσα. Ήθελε ο πρόεδρος να μάθει που είναι τα λεφτά. Ναι, που είναι τα λεφτά, λέει σημειώσουμε τη τιμή ας πούμε τη ποινή. Ενδιαφερόταν. Ναι, λέει έξυπνος είμαι, λέει λακαμάς δεν είμαι. Σε 5 χρόνια θα βγω, θα πάρω 16. Καλά του ξυπνήθηκε. Και εγώ αν ήμουν πρόεδρος, τότε ρε φιλαράκι. Νομικά, αφού έδωσε. Να σε σώσω. Μπορώ να πω κι εγώ αντίστοιχο περιστατικό με γνωστό μου, αλλά. Αφού πήγε πίσω τα κλοπημία, σημειώνω. Δεν θα πάει πίσω όμω. Πού όμω. Στο λάκκο των Λεόντων. Ναι. Θα κοιτάει τον καθρέφτη και θα καμαρώνει ότι εγώ πέρασα κάποιο χρόνο στη ζωή μου σε αυτό το ίδρυμα, στο κολέγιο. Τώρα είμαι σε χαζός και πάω να βρήσεις 5 αστυνομικούς και τρακάρεις. Για αυτό το λόγο θα σου πω και να πάμε στο διάλειμμα μετά τη δομή της κοινωνίας. Είμαι έξω από το ΑΡΤ. Δεν τα πιστεύω, τα πιστεύω. 5 χρόνια 6. Ναι. Και η Sky Meet ένας 67 χρονών, 68. Ναι. Φλερωμένος, άπλητος, βρωμιάρης, σαγιονάρης, ψηλός. Φαινόταν ότι ήταν ωραίος άντρας στα νιάτα του, αλλά έχει σάπια δόντια, ιστορίες κτλ. Ραπτόπουλε μου λέει: Με δίνεις 30 ευρώ. Ναι. Γιατί να σε δώσω ρε φίλε 30 ευρώ. Ξέπεσα να πούμε. Δεν μου φτάνουν, λέω. Έχω βενζίνη να βάλω και τέτοια. Δεν σε απολογούμε το λογικό. Δεν έχω να σου δώσω. Λέει καλά, ρε. Αλλά να ξέρει πόσα λεφτά έχω φάει, λέει εγώ. Ξέρει τι κουμάρια λέω, έχω παίξει εγώ. Ξέρει την μπαρμπούτσα, λέει έτσι. Τώρα πάμε σε άλλο. Ξέρει τη μάγκα ήμουν εγώ. Ξέρει πόσε τραγουδίστρε εγώ. Ωραία. Και του λέω: Μπορεί να ψοφήσει, λέω με την ησυχία σου, λέω, δεν μπορώ να σε ακούω άλλο. Ναι. Μπορεί να ψοφήσει, του λέω, να μην σε ακούω. Καλά το είπε. Ναι. Άντε να μην σου δώσω και κανένα μουνίδι που λέω γιατί. Φύγε, του λέω από μπροστά μου, λέω καθήκη. Είδε. Απαντά σε αυτό που σου είπα μόνο όταν απαντά. Δεν το είπε μεγάλε να μα πει. Είδε τι σου είπε. Και δεν ξέρω αν είχε πάει και στο κολέγιο ο κύριος. Εγώ σου λέω, σου λέω την νοοτροπία. Κολέγιο. Η νοοτροπία δεν. Ξέρετε πόσα λεφτά έχω φάει. Σ' ακούει πολλές χιλιάδες κόσμος. Ναι. Δεν νομίζω ότι η πλειονότητα των ακροατών σου έχει την νοοτροπία αυτή. Τώρα ότι κάποιοι μπορεί να το θεωρούν εν αγνία τους, ίσως, για να μην πω άλλο. Τι να πω τώρα, αντριλίκη η μαγιά, το να έχεις μπει για τέτοιο λόγο στη φυλακή. Βρέχεις, έχεις το μόνο που θα το πω και ας παρεξηγηθώ, μόνο για έγκλημα τιμής. Ναι. Δεν το συζητάω. Σε δεκαετία 80 και 90 εγώ έχω ζήσει στην αλαζονία του Έλληνα. Τι δουλειά κάνεις Ραπτόπουλε? Ναι, λέω είμαι υπάλληλος. Υπάλληλος. Λέω γιατί εσύ δεν πειράζει να δει μονίμως ο Μιλιστάνης. Έχω ανοίξει η ΕΛΔΕ, λέει. Πάμε σε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Ναι. Ήτανε ανοίξει ΕΛΔΕ. Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φτέσματος και χραπ τσακώνεις ένα μηνάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμό πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέος και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτη στα σπορ. Το goldmall.gr αλλάζει τα δεδομένα στη Θεσσαλονίκη και κάνει τώρα πιο εύκολο από ποτέ τον τρόπο απόκτησης εκπτωτικών κουπονιών. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr στην ενότητα δωροεπιταγές και εκτυπώστε δωρεάν το κουπόνι σας επιλέγοντας από δεκάδες προσφορές, χωρίς χρήση κάρτας και δίχως καμία άλλη χρέωση. Παραδώστε το κουπόνι στην επιχείρηση και πληρώστε εκεί την αξία της αγοράς σας. Το goldmall.gr σας προσφέρει σήμερα τις πιο έξυπνες και ποιοτικές αγορές με ένα κλικ, πιο εύκολα και πιο οικονομικά από ποτέ. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Εντάξει. Τι εντάξει. Αθώθηκες. Δεν άκουσες την απόφαση. Λόγω βλακείας. Δηλαδή δεν μου φτάνει η βλακεία. Πήρα και δίπλωμα. Λοιπόν, μηνύματα. Πλατέλα Ζαρακάκη πήραν φράγκα σήμερα. Τι μπάτζετ νομίζω ότι έχουν οι Τρίπολη Ατρόμητος για να μην μπει ο Άρης στην πεντάδα. Με έσοδα πεντάδας και χρηματοδότηση. Μάλιστα. Ελπίζει ο Αριανός. Γιατρέ, η μαμά μου έχει πρόβλημα με τιμές της. Έκανε ακτινογραφία και η διάγνωση ήταν δισκοπάθεια. Έκανε φυσιοθεραπείες και ουδέμια βελτίωση. Τι να κάνουμε περαιτέρω, λέει. Κοίταξε. Είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο αυτό. Ναι. Αν δεν ξέρουμε το βαθμό. Αφού ο φίλος ξέρει πρόπτωση του δίσκου, δεν μπορώ να το πω τίποτα παραπάνω. Στις πιο πολλές περιπτώσεις πάντως 70% των εγχειρήσεων στην προδοτική στήλη δεν χρειάζονταν να γίνουν. Έχει γίνει στατιστική μελέτη αυτό το πράγμα. Πρέπει να συνεχίσει φυσικοθεραπεία. Αν τώρα η κυρία έχει και λίγο παραπάνω κιλά, είναι συχνό το φαινόμενο στις μέσες ηλικίες προς τις μεγαλύτερες. Ναι. Έτσι κάνει καθιστική ζωή. Οι μαμάδες μας κάνουν όλες δουλειές, σκύβουν νοικοκυριά. Αυτά που όλα αυτά επιβαρύνουν τη μέση. Όλα αυτά. Άρα θες να δεις αυτό. Όχι να δω δηλαδή. αν δεν μου πει κάτι άλλο, από ό,τι βλέπω μόνο αυτό, δισκοπάθεια. Τι βαθμού, δεν ξέρω πού, συνεχίζει αυτό το ίδιο. Και δεν θα βρει εύκολα βελτίωση ο κύριος. Θέλει ένα βαθμό χρόνου να προσπαθήσει. Καρατζαφέρης Γιάννης, ναι. Νίκος Αλέφαντος, ναι. Εγχειρήσει στη μέση. Ναι. Ραπτόπουλος τη γλίτωσε, πήγε σε πρακτικό που τον έδιρε. Μέδιρε. Ναι, μέδιρε ο πρακτικός. Ναι. Μέδιρε γερά. Το είπα. Ότι... Καρατάσος, ναι. Στην. Πώς τη λένε, στην. Στη Βούλγαρη. Έτσι λέγεται. Με έκανε ανατάξεις. Και φυσικά για οτιδήποτε θέματα είχετε, Γιώργος Γιακουμίδης στη φυσιοθεραπεία. Ναι, υπάρχουν πολύ καλοί φυσιοθεραπευτές. Ο άρχοντας της φυσιοθεραπείας. Γιώργος Γιακουμίδης. Έγινε έρευνα από τις ΗΠΑ. 70% των περιπτώσεων δεν χρειαζόντουσαν να γίνει επέμβαση της εχθρολόγησης. Το λιπαντικό για να τρέχει το σύστημα το βάζουν και οι γιατροί για να μαλαδώνονται. Οι αρθρώσεις τους είναι και αυτοί έχουν δώσει όρκο στον Ιπποκράτη. Λέω εγώ στο φίλο. Ναι, βεβαίως. Ότι θα συμφωνήσω από τη μεριά του πολίτη για αυτά που λέει. Μόνο που μένα δεν με απασχολούν, δεν ανήκω σε αυτό το σύστημα. Κατάλαβα, οπότε δεν μπορώ να το κρίνω. Συμφωνώ μαζί του. Απόλυτα συμφωνώ. Πάμε κόσμο, καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Χρήστος από Κλικής ΠΑΟΚ. Γεια σου, ΠΑΟΚ, εσύ από το Κλικής. Θα ήθελα να μιλήσουμε για δύο θέματα καταρχήν. Ναι. Πρώτον, για το μεσημέρι που είχε ζήτηση με τον κόκκινο για το Μέση και τον Μαραντόνα, ποιος είναι καλύτερο σύγκριση. Εσύ από ό,τι κατάλαβα, έχεις πει ότι ο Μέση είναι καλύτερος από τον Μαραντόνα, έτσι δεν είναι? Κλάσης ανώτερος. Σε όλα τα θέματα. Σε διάρκεια. Γιατί ο φίλος δίπλα πριν σχολίασε και είπε: αν ο Μαραντόνα είναι ο γιατρός, νομίζω. Αν ο Μαραντόνα ήταν στη σημερινή Μπαρσελόνα, θα βάζει 20 γκολ σε κάθε μάτς. Γι' αυτό. Έτσι νομίζω, αγαπητέ, χωρίς να το παίζω ειδικός. Ο Μαραντόνα έπαιζε σε ομάδες που ήταν μόνος του. Επειδή εγώ κρατάω διάφορα αρχεία που δημοσιεύονταν σε εφημερίδες από παλιούς αγώνες, εγώ αυτό που θέλω να πει κατά τη γνώμη του. Εγώ αυτό που κατάλαβα τα παλιά center back και τα εξάρια είναι ότι ήταν άτεχνα και χωρίς ταχύτητα. Γι' αυτό παίζαν και τόσο σκληρό ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι? Κοίτα, όλοι έχουν εξελιχθεί προς το καλύτερο. Ναι, όπως τα center back μάθαν μπάλα και γίνανε πιο γλίγοροι. Ναι. Έτσι και τα δεκάρια στυλ Μαραντόνα και Μέση γίνανε καλύτεροι και σίγουρα οι στόπερ σήμερα και οι χαφ πέφτουν επάνω στους Μέσιδες πιο πολύ από ό,τι στο Μαραντόνα. Πιο δύσκολο το έργο του Μέση σήμερα. Δηλαδή, εγώ που είχα διάσουμε το διπλό μάτς ΠΑΟΚ Νάπολη. Θυμάμαι ένα σκατάδο να παίζει μάντου Μαραντόνα και στα δύο μάτς πιστεύω ότι με άρθρο το 10 έπαιρνε 9. Τον είχε εξαφανίσει μες στο γήπεδο. Ενώ σήμερα βλέπουμε το Μέση να μην το μαρκάρει ένα σκατάδο, να το μαρκάρουν 3-4 και καμιά φορά. Και πάλι να τα βγάζει πέρα άμα είναι στη μέρα του. Αυτό θέλω να πω. Σωστό πως το λέω. Ο Σκαρτάδος εκείνη το μάτς ήταν συγκλονιστικός. Αλλά ο Μαραντόνα πήρε ένα μουντιάλ μόνος του, νομίζω ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα. Ο Σκαρτάδος ήταν συγκλονιστικός σε εκείνο το μάτς. Ναι. Ναι, αλλά ο Μέση, φίλε, στη φετινή σεζόν, γιατί δεν σου λέω, που ήταν ουσιαστικά μόνος στην Μπαρσελόνα, ήταν πρώτος σε όλες τις κατηγορίες και στην ομάδα. Το πρωτάθλημα. Το δέχομαι. Απλά τότε το σωστό είναι να μην το συγκρίνουμε, γιατί είναι ανώμιες οι εποχές. Οκ, boy, Ραπτόπουλε, βάλε θέμα για κατάρριξη δήμων στη Μαρμίτα. Ραπ, είσαι ο μόνος που μπορεί να μετατρέψει το Θεόκλητο από κρύα φασολάδα σε μουσακά. Παιδί μου, αυτό το Θεόκλητο. Το Θεόκλητο θα το κάνω εγώ μπρουτάλ. Θα το κάνεις. Το φορές ο Χρυσιάλης. Θέλω να το κάνεις δημοσιογραφάλι της Θεσσαλονίκης. Θα το κάνω τώρα. Καλημέρα, ναι, έχει ταλέντο. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, λιτόχωρα, εκάρα. Καλώς τον. Κώστα, έχω ξενερώσει πάρα πολύ με τη μεσημεριανή σου εκπομπή. Ναι. Το μόνο σωστό που ακούστηκε για τη σύγκριση Μαραντόνα-Μέση. Ναι. Είναι ότι ο Μαραντόνα τότε δεχόταν κάτι κλωτσιές που σήμερα στο 10 θα ήταν με κόκκινη κάρτα. Ναι. Τα μαρκαρίσματα. Το μόνο σωστό. Και έχω ξενερώσει με σένα που βάζω στην άκρη το ακροατήριο. Που δεν τον ήλθε το γεγονός ότι ο Μαραντόνα πήγε στην Ιταλία το 88, 7, 6, δεν ξέρω πότε ήταν. Ναι, ναι. Και πήγε στην Νάπολη. Σαν να λέμε ότι πάει σήμερα ο Μέση στην Εσπανιόλ, ναι, και σηκώνει το πρωτάθλημα απέναντι σε έναν άλλο Μέση, σε έναν άλλον Ινιέστα, σε έναν άλλον Ξάβη. Δηλαδή η Νάπολη, άλλους παιχταράδες δεν είχε η Νάπολη. Τον Καρέκα δεν είχε. Ποιος είναι ο ρε Κώστα, πάρε τον Καρέκα στον ΠΑΟΚ. Τρίτος θα βγει. Τι με λες τώρα. Και στην ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ τρίτη θα βγει με τον Καρέκα. Ποιος Καρέκα? Ένας Λεβαντόφσκι είναι ο Καρέκα. Ναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Και εγώ συμφωνώ με το φίλο. Αυτό και έχω ξενερώσει με σένα που δεν του τον ήλθε αυτό. Αυτό είναι η ουσία όλη αυτή είναι. Ότι ο Μαραντόνα πήγε στην Εσπανιόλ της Ισπανίας. Πόσα χρόνια έπαιξε ο Μαραντόνα. Με τα μεγαθύρια ρεκόρτα. Υψηλό επίπεδο, πόσα χρόνια έπαιξε ο Μαραντόνα. Υψηλό επίπεδο. 5. 4. Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, δεν είναι και αυτό κάνει, θέμα. Ναι. Δεν έχει να κάνει με τα κάκαλα του Μαραντόνα και με τη μαγιά του Μαραντόνα. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Ο Μαραντόνα πήρε στο ποδόσφαιρο παραπάνω από όσα άξιζε. Όχι, ρε Κωστή. Διαφωνούμε. Να σου πω κάτι. Ο Μαραντόνα Κώστα, όταν έπιανε την μπάλα στο πόδι, κοιτούσε τον ουρανό. Τι θέλω να πω με αυτό. Είχε το κεφάλι ψηλά και κοιτούσε να αξιοποιήσει τους συμπαίκτες του. Ο Μέση όταν μπαίνει την μπάλα, κοιτάει το χορτάρι. Κοιτάει να τριμπλάρει τον αντίπαλο. Ασύγκριτη είναι, φίλε, για μένα. Είναι κουραστικός ο Μέση. Ασύγκριτη είναι. Bye. Για μένα. Ραπτό, έχεις δίκιο. Ο πατέρας μου είχε πρόβλημα στο γόνατο και οι γιατροί που πήγε είπαν θέλει επέμβαση. Πήγε σε ένα πρακτικό και έγινε σαν καινούριο, λέει, το πόδι. Βάλε θέμα για κράτηση. Ναι, λοιπόν, πάμε κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κωστή, μπορώ να πω δύο-τρία θεματάκια στα γρήγορα που είναι και γιατρός εκεί. Εδώ, μάλιστα. Πρώτον, στο φίλο του Στέφανο. Στέφανε, για το θέμα των Γιανακοπουλαίων σε προλάβαν οι Παοκτζίδες στο Final Four του 2000 Θεσσαλονίκης. Κυνηγούσανε τον Παυλάρα όταν είχε φύγει από ένα φιλικό εκεί ζαχαροπλαστείο να πάει στο ξενοδοχείο. Ξέρουμε ότι είσαι Παναθηναϊκός, έλα πάρε σώσε μας. Ναι. Ναι, το ξέρω από πρώτο χέρι. Δεύτερον, γιατρέ μου. Ορίστε. Στο σκηνικό που είπες με το Θανάση, ναι, έπρεπε να πετύχεις το Θανασάρα με την πράσινη Jaguar στο δρόμο, να τον έχουμε με τα μηχανάκια στο πουθενά, στο άσχετο, και να του λέμε για... Πρόσεξε αυτό που στο λέω για να το ακούσουν και όλοι οι Παναθηναϊκοί, πριν 10 χρόνια αυτή η ιστορία. Να του λέμε προεδράρα, κατεβάζει το παράθυρο, πράσινη Jaguar ο Θανασάρας, οδηγούσε πάλι μόνος του, ποτέ αυτή με άλλους. Ναι, ποτέ. Και να του λέμε... Γιατί δεν την πήρε στο 79, παιδιά, μόνο που δεν πήγε να τρακάρει ο άνθρωπος. Πάμε παρακάτω. Καταλάβατε τι λέω το 79. Την πήρε ο Τσιγκουνάρας. Το 79 έγινε η Αλφα Εθνική. Το 79 πήγε. Το 79 πήγε ο κύριος Βαρδινογιάννης και πήρε τον Παναθηναϊκό. Με την άφηση με τον Κιού Κεφαλαίου. Έχω άλλο ένα. Ναι. Λοιπόν, Μαραντόνα Μέση. Μόνο άμα τους δει ζωντανά καταλαβαίνεις. Επειδή στο εξωτερικό είδα το Μαραντόνα ζωντανά, αυτό το αίσθημα δεν το έχω ξανανιώσει στη ζωή μου. 80.000 κόσμος και όλοι τους οι συμπαίκτες, όλοι κινιόντουσαν με το τι έκανε ο Μαραντόνα. Και δεν μπορείς να συγκρίνεις άλλες εποχές. Φυσικά, στο Μουντιάλ του 1982, στο Βραζιλία-Αργεντινή 3-2, ο Ζίκο του είχε πάρει και τα σόβρακα. Ο Ζίκο έπαιζε με σκισμένη φανέλα το 10. Και τελειώνω, Κωστή μου, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Γιατροί στην Ελλάδα, από τη στιγμή που πιστεύουμε, Κωστή μου και γιατρέ μου, στην ελεύθερη οικονομία, εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι δεν μπορούμε να απαιτούμε ιατρικές υπηρεσίες Αγγλίας, Γερμανίας με τιμές, αποδοχές δηλαδή, Ελλάδος. Αυτά. Ωραίος. Φιλιά. Εντάξει. Καλημέρα. Έπεσες, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Να το κυνικό σκούλικο. Την καλημέρα μου και στους υπόλοιπους. Εδώ είναι. Στον Στέφανο και στον γιατρό. Εδώ είμαστε. Όλοι άπαντα. Μια που το έφερε το θέμα μεταξύ Μαραντόνα και Μέση, μια που είμαστε στην ηλικία που είχαμε την ποδοσφαιρική ευλογία να προλάβουμε και το Μαραντόνα και να δούμε και το Μέση. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Όντως δεν υπάρχει δυνατότητα να συγκρίνεις άλλες εποχές. Άλλο δεκαετία 80, άλλο δεκαετία 90, άλλο το σημερινό ποδόσφαιρο. Ο Μαραντόνα. Για μένα είναι η προσωποποίηση του ποδοσφαιριστή που έμαθε να παίζει μπάλα στο μάρμαρο, στις σαλάνες, γενικότερα του μπρουτάλ ποδοσφαίρου, το οποίο ήταν χωρίς κανόνας. Και εκείνη την εποχή, ας μην γελιόμαστε, όντως σε σχέση με το πώς είναι δομημένο έτσι το ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν κανόνες. Είχε απόλυτο δίκιο ένας προλαλήθεντος ακροατής που είπε ότι τα τάκλιν που γινόταν εκείνη την εποχή πραγματικά ήταν κόκκινη κάρτα πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Και υπήρχαν παραδείγματα και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, τι να πούμε τώρα, τον Ίντζα, να ξεχάσουμε τον Καριτζάκη. Δηλαδή, αυτοί οι ποδοσφαιριστές με την οτροπία που είχαν σήμερα με το στάτους που επικρατεί δεν μπορούσαν καν να φτάσουν. Ναι, αλλά οι χώροι ήταν οι γραμμές πιο ανοιχτές. Πάνε τώρα στο άλλο κομμάτι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Λοιπόν, το ότι κάποιος μαθαίνει την μπάλα ουσιαστικά ή έχει γεννηθεί με μία μπάλα στα πόδια, έχει ένα φυσικό τάλαντο. Και έχει μάθει γενικότερα εκτός από το πλαίσιο του 5x5 το ποδόσφαιρο, αυτό του δίνει ένα υπερπλεόνασμα σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα, την οποία τη βγάζει στο γήπεδο. Γι' αυτό έμενε αποσβολωμένος ο κόσμος με τις προσωπικότητες εκείνου του ποδοσφαίρου. Ζήκο, Σόκρατες, Μαραντόνα, πιο παλιά παιδιά και πάει λέγοντας. Στην εποχή μας, ουσιαστικά που έχουν μειωθεί πάρα πολλοί οι χώροι, ο ποδοσφαιριστής οφείλει να είναι κατά 80% αθλητής και κατά 20% ταλέντο. Γι' αυτό εγώ δίνω μια υπεραξία στο Μέση σήμερα, καθώς ο οποίος έχει λειτουργήσει ορθολογικά και στα δύο πλαίσια. Το φαινόμενο του Ρονάλντο, για παράδειγμα, που είναι ένας καθαρός αθλητής ως επιτοπλίστων και τον θεωρώ μυρωδιά από θέμα ποδοσφαίρου, όχι τακτικά. Τακτικά έχει φοβερό πλεονάσμα, αλλά σε ό,τι αφορά τη σχέση του με την μπάλα, είναι το ακριβώς άλλο παράδειγμα. Και για να κλείσουμε το θέμα του Μαραντόνα και του Μέση, πιστεύω ότι αν ο Μέση καταφέρει τα ένα ή δύο μουντιάλ τα οποία μπορεί να έχει ακόμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα να σηκώσει ένα μουντιάλ από αυτό που του λείπει, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα σύγκριση με κανένα Μαραντόνα, με τίποτα, με κάποιους άλλους, γιατί στην εποχή μας τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα και σε πολύ πιο μικρό χρόνο. Εκεί. Αυτή είναι η απόψη μου αναφορικά με το θέμα Μαραντόνα και Μέση. Και τώρα σε όλα τα υπόλοιπα τα θέματα τα οποία πιάσε το ζήτημα από μπουτάρι, γενικότερα το ζήτημα του Άρη με τις όλες τις καταστάσεις. Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Πες για τη σύμβαση της Νέας Υόρκης που δεν ξέρουμε. Τη σύμβαση της Νέας Υόρκης. Ένα πράγμα θα να σου πω μονάχα, Στέφανε. Τι είναι αυτό το βιβλίο, είναι. Όχι. Δίκαιο. Δεν έχω φυσικά τις γνώσεις του κλόπου πάνω στο ζήτημα. Ναι, αλλά το πέτυχες, ρε φίλε. Απλά αυτό που έχω να πω είναι ότι οι άνθρωποι τότε αντιμετώπισαν τέτοια ζητήματα από τη δεκαετία του 60. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε του 1958. Αυτοί λόγω της πολυπολιτισμικότητας της πόλης εκείνης είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα μεταξύ αλλοδαπών διαφορετικών συμβάσεων και διαφορετικών θρηνατήρων από εκείνη την εποχή και ουσιαστικά στην εποχή μας τα ζούμε αυτά 60 χρόνια μετά. Άρης είσαι, γι' αυτό τα ξέρεις ρε φίλε, Άρης είσαι. Λοιπόν. Αριανός τα βέβαια. Πάμε επόμενη γραμμή. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ενημερωμένος τι τώρα. Έχουμε... Έλα φίλε. Καλησπέρα σας. Έλα εδώ εσύ τώρα, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε τσουμακιάσω τώρα, έλα. Λέγε. Έλα, τι θες τώρα, τι έγινε, την τούμπα δεν γεμίζω εγώ, εσύ γεμίζεις τη λαοθάλασσα, γεμίζεις τη λαλητήρια. Ακούω τώρα, έλα εδώ τώρα, θα σε φτιάξω εγώ, έλα. Δεύτερη δύναμη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Να σκεπαστείς το βράδυ καλά και το παράδειγμα κλειστό. Έτσι και τα παντζούρια μισοκλεισμένα και κουνουπέλαιο να βάλεις. Ναι. Ναι. Ο Μικελίδης το γεμίζει, δεν το γεμίζει. Ναι, εσύ. Εμένα η τούμπα δεν μου φτάνει. Εσύ το γεμίζεις το Μικελίδης μόνο στο PlayStation, να ξέρεις. Και επειδή ακούσέ με τώρα εμένα. Εγώ σ' ακούω εσένα. Επειδή στα επόμενα 10 χρόνια θα πάρουμε τουλάχιστον 9 πρωταθλήματα. Ναι. Στα 10 χρόνια 9 πρωταθλήματα να πάρεις, σε βαθμό του Μικελίδης δεν παίρνεις. Λοιπόν, όλα τα νέα παιδάκια. Έτσι θα πηγαίνεις τα παιδάκια τώρα. Ναι. Λογικό δεν είναι. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή θα περάσουμε και το πάω. Γιατί αυτή η πρωτάθλημα δεν θα πάρει ποτέ. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις. Ναι. Ρωτάει τώρα ένα παιδάκι, είμαι 13 χρονών, 12. Τι υποστηρίζω πάω. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40. Πότε πάρω πρωτάθλημα εγώ ποτέ. Πότε θα παίξω Champions League εγώ ποτέ. Τι παλιωτόμαρο είναι αυτός, Καστοριά. Γιατί πειράζει τον κόσμο τώρα. Νομίζω ότι τρολάει. Θέλει να συγκριθεί με την άκρη του Σαμπάνη. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Όσο κόστησε ο Λιβάδια, γνωρίζετε. Ο Λιβάδια, ναι, υπάγραψε. Όσο κόστησε, ξέρετε. Ξέρω, ο Τσιγκούναρος δεν. Ένα 800. Ναι. Για να δω τώρα του μπρούκλιδες, του άπλες που έχουν οι άλλοι. Θα δώσει κανένας ένα 800 για μεταγραφή. Και άλλα 700 χιλιάρικα στην πόνους για συμβόλαιο. Για να δω τους μπλουκλίδες. Με τα δολάρια, με τις λίρες Αγγλίας. Να σε πω κάτι. Θέλω να σε πω ένα νέο. Κάτσε να μάθουμε. Άκουσέ με. Το μεσημέρι στο μαυρίδι του μαγαζί εκεί στους Τατούλιγκας χτυπούσε το επόμενο τατουάζ. Ξέρεις ποιος? Ο Κλάους. Άκουσες. Ναι. Ο Κλάους. Ούτε πάλι δεν ατούρεσε τον Ιππέτος τα παιδιά. Οι Εβραίοι τον κυνηγάνε ακόμα εκεί κάτω. Τι να τους κάνω εγώ ρε παιδί. Τον πιάσαν με το αλκοόλ, πάει. Τι να τους κάνω εγώ. Δεν θα δεις εντόνι ποτέ παοξύ. Δεν θα πάρεις πρωτάθλημα ποτέ. Μπα, σφιχτό είσαι, του χρόνου θα το σηκώσουνε. Γιατί του πειράζει. Σαββίδη είπε ελεύθερο μπάτζετ, πρόσεχε τώρα. Ναι. Αυτό έχει το μάθος με 600 χιλιάρικα και εγώ έχω το βακάκι με 120. Του χρόνου πρέπει να του δώσει 500, θα φύγει. Ποιο τώρα, τι. Εκτός αν είναι η ταχεία σπίξου του τσιμέντου, τι να σου πω, ρε παιδί μου. Μελισανίδης είμαι εγώ, τίγρης είμαι. Τίγρης είσαι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Σου έλεγα Κωστή Ραπτόπουλε. Τι να μπεις ρε, όλο το μπάτζι του μπακάκι στη Πάολα, τα λουλούδια τα ρίξα άλλος ρε. Να τον πειράξω λίγο το ρολάκι. Ο άλλος είναι γάτα Σιβηρίας. Ναι, ναι, γάτα Σιβηρίας. Ναι. Κάνει πριμόσινο με ξένα κόλυβα. Είναι πολύ μεγάλος μάγκας. Είναι πολύ μεγάλος μάγκας ρε φίλε. Σχολής κόκκινου είναι. Και κυδεύει με δικά σου έξοδα. Τι πάθαμε. Τους πειράζεις πολύ μόνο. Μην πειράζεις τον κόσμο τώρα βαδιάδικα. Θα σας δέσει κόμπο με Μελισανίδη, το καταλαβαίνετε. Θα σας δέσει κόμπο. Φίλε, Εξή, να σε ρωτήσω κάτι σαν ουδέτερος. Βεβαίως. Ναι. Και το Λάζαρο τι έχεις να πεις? Ο Λάζαρος το ξεζουμίξαμε, του πήραμε αυτά που πήραμε, έβαλε τα γκολ για τα οποία πληρώθηκε να πάρει το καλό. Τέλος. Τι του πήρατε, αυτό σας πήρε. Λεφτά. Αυτό σας πήρε λεφτά, λέω, τι του πήρατε. Αυτό πήρε λεφτά και έβαλε τα γκολ, φίλε, γι' αυτό δεν πληρωνόταν. Ναι. Έκανε αυτό για το οποίο πληρωνόταν. Ο κύριος Μελισανίδης λέει, αν θέλω κάτι άλλο, δεν σε γούσταρα άλλο ρε Λάζαρε, δεν έχεις να μου δώσει κάτι άλλο. Σε ξεζούμιξα, ό,τι ήταν να πάρω από σένα το πήρα. Τώρα πρέπει να βάλει τα αίσθημα από τον Ολυμπιακό, γιατί το Μελισανίδη Κότσο δεν μπορείς να το πιάσεις, φίλε μου. Όχι, ότι είναι έξυπνος άνθρωπος είναι, δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Επιχειρηματικά το είδε τον Λάζαρο, ρε. Σε λέει δεν πληρώνω αυτό το προϊόν για τόσα λεφτά. Δεν το πιάνεις πόσο το Μελισανίδη στο φανάκι τώρα, τελείωσε. Δεν του παίρνεις ευρώ, τέλος. Άμα θέλω, εγώ κάτι. Αξίζεις 500, θα πάρεις 500. Τώρα το μουστακαλί περίπου τώρα προδότηση. 510 όχι. 501 όχι. Το ξέρω προσωπικά γι' αυτό σου λέω. Δίκιο έχεις. Αυτή είναι η διαφορά του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και τελειώνω με αυτό. Εντάξει, τώρα μην τα λες έτσι όμως, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο μέτωπο που είναι άνθρωπος με μεγάλη επιφάνεια τώρα. Φυσικά και το σεβόμαστε, άλλο θέλω να πω. Η διαφορά είναι ότι οι ποδοσφαιριστές και ειδικά το επιτελείο της ομάδος στην ΑΕΚ κάνει αυτό για το οποίο πληρώνεται. Ο Κωνσταντινίδης δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο Δημητριάδης. Είμαστε δέκοδο ρε, άπλες να πούμε. Άντε γεια σου, γι' αυτό δεν πάρετε πρωτάθλημα ποτέ ρε. Με κάρτα δουλεύουμε εδώ, σύμβαση. Δεν θα δείτε πρωτάθλημα και σε τόνι ποτέ. Άμα δείτε θα τα πούμε. Αρκεί να είμαστε ζωντανοί. Καλά. Τώρα εγώ να σε ρωτήσω κάτι, γιατί έχω πολλούς φίλους αεξίδες, μου επιτρέπεις? Ναι, βεβαίως. Για τον τελικό κυπέλου, πώς δικαιολογείς την εμφάνιση της ομάδας σου και της Χερκίδας σου? Και κοίτα καλά. Να βγει ο Χιμένες και να μου πει να πήρε χαρτάκι. Τώρα εσύ σαν εγώ, οι μισοί μου φίλοι ήταν αεξίδες και άλλοι μισοί παοξίδες. Άκουσε με, ναι, μιλάω σαν ουδέτερος. Και συμπαθώντας και τους δύο ομάδες, ναι. Μπράβο. Δεν μπορεί να πηγαίνεις με δύο δεκάρια απέναντι στα δύο καλύτερα επιθετικά. Πλάγια μπακ. Βέβαια. Βέβαια. Μόνο από εκεί ξεκινάμε. Εξαίτης το Σιμόες και τον Γαλανόπουλο ανεπανόρθωτα. Θα τρέχουν να καλύψουν τουμπλαρίσματα δεξιά, αριστερά, κέντρο. Καλά λέει, μιλάει τεχνικά. Καλά λέει. Άρα κάποιον δείχνει για ό,τι είχε ευθύνη για το θέμα. Άρα κύριε Χιμένες, απέδειξε ότι δεν είσαι χαρτάκια. Δεν είσαι στη Λεβάντα, στην ΑΕΚ είσαι. Αυτή είναι η άποψή μου για το τελικό κυπέλλου. Όχι το θέλω να βιώσω το ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πολύ ανώτερο. Αγωνιστικά. Μας κάλυψε. Έφυγες. Έλα φίλε. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλο, στην πιο ερωτική και μίζερη πόλη. Καλημέρα στην παρέα σας, καλημέρα στον Νιχολίπτη σας, στον Γιάννη τον Γλιτίδη. Να αρχίσω με τον καλεσμένο σας εκεί, αυτόν τον Αριανό που είχαν ξεχάσει τα δελτία, η ομάδα της καρδιάς σας. Εσύ για να έρθεις εδώ πάνω θα έρθεις πρώτα με Κορδέρα το Σιώπη και τον Νικολάου και μετά θα πούμε ότι είναι να πούμε. Αν θες να περάσεις από εδώ. Δεν πά να πάρετε καλύτερα το Βαζάκα από το Μεγάλο Σιρήνη Γρεβενό και προχωρήστε. Έλα, πάνε εξάπλο το παίξε τώρα και με τον Σάβα στη Καστέλα, άστο τώρα. Συγγνώμη λίγο δεν τώρα, δηλαδή φέτος, που θέλετε να πάτε βρε στην Αλφα Εθνική με το Βαζάκα της Ισπανίας στα 64 του χρόνια. Ναι. Τον είχε πάρει ο άλλος η Λίβερπουλ για να κουβαλάει τους κόνους και τα φανελάκια τα πορτοκαλί και τα κίτρινα στην προπόνηση. Δεν έρχεται, άστα αυτά, δεν έρχεται αυτός ο Πάκο Ραμπάνας. Πού πάτε βρε με το βαζάκα της Ισπανίας, σας δουλεύει ο Ντόντος εκεί σε ψηλό καζί. Τι άλλο θέλετε βρε, παναθεμάστε. Δεν σας κάνει ο Σπανός να το κρατήσετε. Σας ανέβασε κατηγορία. Ποιος το πρότεινε αυτό να αγαπητέ μου Στέφανε. Ο Κόντης, ο Κόντης. Το Μιχαλίτσιο θα βάλουμε ρε μπροστά. Το Μιχαλίτσιο το Γιάννη. Ο κύριος Κόντης ήτανε. Ο κύριος Κόντης, για να δώσω και πληροφορία το γιατρό, ξέρεις γιατρέ μου ότι ο κύριος Κόντης κάποτε ήταν υπό την αιγίδα του καπετάνιου σε ένα καράβι μέσα που πηγαίνανε κάπου εκεί ναι. Στο Αφρικανικό πέλαγος. Για ποια χρονιά μιλάτε κύριε? Δεκαετία 80. Δεν είχες γεννηθεί ακόμα εσύ. Ναι. Πάντα με ρωτάς πράγματα που δεν γνωρίζω. Αλλά όταν σε ρώτησα ναι, μα δεν είχες γεννηθεί ακόμα γιατί ήταν δεύτερος μηχανικός στο καράβι εκείνο εκεί. Εντάξει, και μετά ξεπαρκάραν και οι δύο. Εντάξει, δούλευε ο άνθρωπος. Μηχανές έπαιρνε. Εντάξει, εγώ δεν λέω για να σου δώσω γιατρέ να καταλάβεις. Δεν μετέφερε τίποτα περίεργα σε σακουλάκια ας πούμε. Όχι. Επειδή ανέφερες πριν ότι πήρε ένα μουντιάλ μόνο στο Μαραντόνα το 1986. Νομίζω. Να σε πληροφορήσω ότι σε εκείνη την ομάδα της Εθνικής Αργεντινής το 86. Έχει κι άλλους, ναι. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε παγκοσμίως και καθιερώθηκε το 3-5-2 από τον Κάρλος Μπιλιάρδο. Έλα, τι Μπιλιάρδο, αλέφατος, στα εξάρχεια το 3-5-2, άμα τρελάνεις το άβατος. Ποιος αλέφατος, ρε Κωστάκη μου τώρα. Για ποιον αλέφατο με μιλάς τώρα, να πούμε, ο άλλος τον... Ο άλλος τον είχε και έκοβε κρεμμύδια να πούμε στην Ιδεβέργη τώρα. Σε παρακαλώ να πούμε. Αλέφοντος 3-5-2 με 13 παίκτες. Σ' ακούει πού σε... Σ' ακούει και ο άλλος τώρα στην Ιχαλία Τρικάλο να πούμε ο Λοχαγός, ο Απόστρατος, ο φίλος του φίλου του Νικολάκη και γελάει. Τους έβαζε ο άλλος που τους φιλοξενούσε να καθαρίζουν κρεμμύδια ρε Κωστάκη μου. Σε παρακαλώ τώρα για να βγάλουν τα έξοδα τώρα. Μη σε παρακαλώ. Και ξέρεις πώς τον λέγανε. Ράμπο 1, Ράμπο 2 τους λέγανε και τους δύο. Κωστάκι μου. Έτσι. Και δεν μου λες ρε Κωστάκι μου να σε ρωτήσω έτσι με το χέρι στην καρδιά. Έτσι, να μην μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, ας μιλήσουμε ρε παιδί μου έτσι για τα καλλιτεχνικά. Δηλαδή δεν μου λες επειδή έφαγα μια φλασιά και είδα ένα όνειρο εδώ προχθές το βράδυ στην Καστέλα. Ένα βράδυ στην Καστέλα που λέει και το τραγούδι. Έχω τα μωρά της Κούκης για υιοθεσία. Να τα πουλήσω και να τα βάλω τα λεφτά να τα παίξω τελικό Μουντιάλ του καλοκαίρι του 2018 τον Ιούλιο Γερμανία-Βραζιλία. Τι λες, είναι καλό το δίδυμο? Να ρωτήσουμε τον Χατζηνάκο. Ο Χατζηνάκος είναι καλά. Και να σε πληροφορήσω γιατρέ το 1986 μετά εκείνον εκεί το τελικό που έγινε στο Μεξικό το 3-2. Πρώτο σκόρερ είχε βγει από τη Γερμανία ο Ρούντι Φέλλερ και από την Εθνική Αργεντινή ο Βαλντάνο, ξέρεις. Ο ένας έπαιζε στη Ρεάλ, ο άλλος είχε πάρει μεταγραφή για τη Ρώμα. Λένε οι πληροφορίες τότε γιατρέ όταν έφυγε από τη Γερμανία και μετακόμισε στη Ρώμη ο Ρούντι Φέλλερ. Η Mercedes του είχε γερμανικές πινακίδες και την είχαν κλέψει ένα βράδυ και πήγε την άλλη. Κόπηκε. Ξαφνικά. Γιατί? Έτσι ξαφνικά έπεσε η γράμμη. Λοιπόν, ποδοσφαιριστή της Ρώμας. Σε πόσες ώρες ήταν γυαλισμένο και πλημμένο πάλι πίσω στο γήπεδο, ξέρεις? Ξαναπείτε τον κύριο Βαγγέλη, δεν ακούσαμε την ατάκα. Γιατί κόπηκε η σύνδεση. Η Mercedes χάθηκε. Λέω, το 1986 από εκείνη εκεί την Εθνική Γερμανίας, πρώτο σκόρερ ήταν ο Ρούντι Φέλλερ. Ωραία. Έπαιζε σε μια ομάδα της Βόρειας Γερμανίας και είχε πάρει μεταγραφή στη Ρώμη. Λένε οι πληροφορίες μου ότι τον είχαν κλέψει τη Mercedes στην Κάμπριο, στη Ρώμη. Και πήγε μία μέρα στην προπόνηση μεταξύ. Και τον ρώτησε η διοίκηση που τι έγινε με το αυτοκίνητο. Και είπε ότι το κλέψανε. Ξέρεις σε πόσες ώρες την είχαν φέρει πάλι πίσω αυτοί που την κλέψανε γυαλισμένη και πλημμένη. Εννοείται. Ξέρω κι άλλα περιστατικά τέτοια. Ξέρεις και άλλα περιστατικά. Και να τελειώσω με αυτό να ρωτήσω τον Κωστάκη γιατί εσύ δεν είχες γεννηθεί. Επί περίοδο κατοχής ποια ομάδα έκανε φιλικό με τα στρατεύματα κατοχής? Ο Ολυμπιακός. Δεν κατάλαβα. Ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι. Ολυμπιακός. Ο κύριε Ραπτόπουλε για πείστε μου λίγο. Δεν ακούω. Στη Θεσσαλονίκη μου φαίνεται ο Άρης ήταν. Όχι, στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε ποτέ φιλικό. Στην Αθήνα δεν έγινε κύριε Ραπτόπουλε μου, στους Αμπελόκηπους. Κύριε Ραπτόπουλε μου. Α, για σένα λέει τώρα. Ναι, να το ψάχνουμε και θα σας πω. Και πού φτάσατε κύριε Σπύρο μου? από τις θυγατρικές του καπετάνιου που ήταν πληρωμένοι 3 μέρες όλοι πριν τελειώσει ο μήνας στις προσφυγές του Αφραγκούζου, κύριε Σπύρο μου. Αφραγκούζος, αφού είναι της μεγάλης. Πόσο μικρό τον κάνατε τον Παναθηναϊκό δηλαδή? Όχι, δεν τον κάναμε εμείς μικρό, τον έκανε αυτή την αμαρτωλή ομάδα. Γιατί έχω κι άλλα, δεν λέω τίποτα άλλο, κλείνω με αυτό. Αμαρτωλή ομάδα τώρα. Ο Αμαρτωλίου μου βεβαίως. Ο αναμάτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο. Όχι, αγαπητέ μου. Καταρχήν πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μεγάλο Γουλανδρή που δεν σας έριξε τότε. Και ξέρετε ποιος ήταν έφορος τότε στον ΑΣ Παναθηναϊκός, με εκείνη την περιβόητη υπόθεση των λουλουδιών, κύριε Ραπτόπουλέ μου. Έφυγες. Την καληνύχτα μου, κύριε Ραπτόπουλέ. Σαν το πηγάδι, λοιπόν, ένα φίλο, ο οποίος βελτιώνει ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τους πιάνει. Εδώ στο Καφτατζόγλιο, ατομικά. Ωραίο. Έχει δικό του γυμναστήριο δίπλα στο. Στο Ιβανόφιο. Όχι, στο Καφτατζόγλιο. Στο Καφτατζόγλιο. Μπράβο, το είδα σήμερα αυτό που λες. Ναι. Περιέχει την ταμπέλα, πέρασα απ' έξω την ταμπέλα. Μισάφης λέγεται, Γιώργος. Ωραίος. Ταχύτητα, δύναμη, εκρηκτικότητα. Μπράβο. Λοιπόν, που το μουσείο, δίπλα στο μουσείο. Ναι. Μια παλιά καφετέρια που ήταν εκεί έγινε γυμναστήριο. Πας ρωτάς. Και πηγαίνεις στον ποδοσφαιριστή από τα 12 και μετά, 13. Πάει μπομπά στον Πετσιρικάκο, το και τον ανεβάζει εδώ. Πάνε διαιτητές, πάνε και ελεύθερα αθλούμενοι. Και αυτοί που είναι στρατιωτικές σχολές να δώσουν και τέτοια. Τα θες, τους βελτιώνει. Στα 17 δευτερόλεπτα στα 100 θα κάνει 15,5. 14,9, 15,2. Στα 13,8 θα κάνει 12,6, 12,1, 11,9. Άρα δηλαδή μπαίνεις μέσα, μπίσεις βαρ και βγαίνεις πέλκα σε ταχύτητα. Ωραίο αυτό το πράγμα. Θα πάω κι εγώ. Πάμε κόσμο. Πάμε κόσμο. Έλα. Έκανε και σε ταχύτητες και εμένα. Έκανε μέσα. Τσά! Είχε βάρητα. Με είδε και εμένα, λέει, είσαι πολύ καλός. Στο τρέξιμο έχεις πέσει, λέει, σε αντοχή. Άρα δηλαδή γυμναστήριο πήγες. Ναι. Το γυμναστήριο χειροκρότησες. Ναι. Μπράβο. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι λοιπόν. Ναι. 20 χρόνια πολλά καταρχήν εχθές. Έλα μόνο με τον Κωνσταντίνο, ευχαριστώ. Σκότωσε πολύ κόσμο, ναι. Σκότωσε πολύ κόσμο, Άγιος, ναι. Δεν είμαι υπέρ της βίας εγώ, να σου πω. Αλλά ούτε και υπέρ τα φοντάνη σε βλέπω. Υπέρ της βίας δεν είσαι, ούτε υπέρ τα φοντάνη. Ευχαριστώ, φίλε, ευχαριστώ. Πλάκα κάνω, λέγε. Εγώ μέρα θα κρατήσω που δεν σε παίρνω συχνά, αλλά θα ακούω και στην τηλεόραση. Και τόσα χρόνια μου είχε δημιουργηθεί μια απορία. Γιατί έχει μια, ας πούμε, μη εκτίμηση στον Χρύσανθο. Στον ποιος είναι ο Χρυσάνθος? Τον Ζαλκίδη. Ρε τι λες, μου στείλε μήνυμα για τα χρόνια πολλά. Τον έστειλα μήνυμα για το κοριτσάκι το οποίο το τέταρτο παιδί που το βάφτισε εκεί στο χωριό. Τι θα πει Χρυσάνθο? Το Χρυσάνθο τον κάνω μια κριτική ότι είναι πάντα φιλοκυβερνητικός. Είναι πολύ καλός δημοσιογράφος. Είναι πολύ καλός δημοσιογράφος. Απλά τι είναι, επειδή ας πούμε είναι πάντα με την εξουσία. Εκεί εγώ που είμαι αντίθετος με την εξουσία πολλές φορές. Και το Facebook εχθές μου κατέβασε μια εκπομπή γιατί έκανα έτσι ένα ερώτημα ποιον θα θέλατε να δείρετε από πλευράς πολιτικών και το θεώρησαν ως μη πολύ κακό πράγμα κτλ. Και μου το κατεβάσαν, ξέρω εγώ. Ο Χρύσανδος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Ο Χρύσανδος δεν το έκανε ποτέ αυτό. Επειδή είμαστε αντίθετοι λίγο χαρακτήρες. Αλλά κατά τα άλλα τον εκτιμώ. Άκουρε πως τον εκτιμώ σαν άνθρωπο, σαν οικογενειάρχη και σαν προσωπικό φίλο. Διαφωνώ με το ποιος είναι πάνω Σκόρδας, με το Σκόρδα θα είμαστε. Ποιος είναι και ο Ταβάσος, ο Σούπερ 3, με το Σούπερ 3 θα είμαστε. Ποιος είναι Ταβάση θύρα 1, με τη θύρα 1 θα είμαστε. Όχι! Όχι. Okay, σε κατάλαβα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η μόνη. Ικανοποιήθηκα. Μια χαρά. Κατά τα άλλα όμως στη δουλειά του, όπως εκτιμώ και από την άλλη μεριά τον Κόλκα. Ο Κόλκας ραπτοπουλίζει, δηλαδή έχει δικό μου χαρακτήρα. Αυτή η αλητή, αυτό είναι καλός δημοσιογράφος. Ο Κόλκας. Λέει τίποτα με τον Κόλκα, ο Κόλκας μαζί σου? Καμία αυτή. Με τον Τσαρτίδη τι έχει? Τίποτα. Ο Τσαρτίδης για μένα είναι καλός δημοσιογράφος. Δηλαδή ο Κόλκας, τον Κόλκα τον πάω πιο πολύ που πάει κόντρα, ας πούμε, στο Μίχελ. Του τυχώνεται και ο Γιώργος ο μπαμπά. Λέει κουβάλα σε κυνηγάω, σε κάνω σεράνο. Δηλαδή, στο πιο υγιές. Άκουδο. Αυτή που είναι λίγο αιρετική, λίγο. Μ' αρέσουν οι παράξενοι. Μπορεί να το πω, ναι. Κατάλαβα. Ναι. Ικανοποιήθηκα. Άμπρα, ναι. Και τελειώνω. Ναι. Με ποια θέση πιστεύεις ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι εμείς οι οπαδοί του Άρη? Άμα σωθείτε κατηγορία, να πάτε στην ουσία ξένη και να κάνετε την καμπάνα. Πολύ νωρίς το λες, Κώστα, αυτό. Γιατί, ρε φίλε? Γιατί εγώ αν ήμουν αριανός θα ήμουν ευχαριστημένος με τη σωτηρία. Μάλιστα. Δηλαδή θες μικρά βήματα εσύ. Δηλαδή να... Τώρα αν εγώ θέλω με το Κόρτομπα να πάω σε 3 ώρες στην Αθήνα, είμαι ουτοπικός. Σταμάτα ρε Κώστα, τώρα έχεις Κόρτομπα. Λέμε 20 Ιουλίου ρε παιδί μου, άμα έρθει και γίνει ας πούμε ένα Μερσεντές, τι έγινε. Με το Μερσεντές πάω και σε 2 ώρες. Με 190 χιλιόμετρα μέση ώρα ταχύτητα. Μια χαρά θα πας. Σε 2,5 ώρες. Τώρα δεν μπορούμε να πάμε. Κάτσε να γίνουν οι ζυμώσεις του καλοκαιριού, βρε Κώστα μου. Δεν βλέπω τη Μερσεντές να έρχεται, αυτό λέω. Άμα έρθει όμως τότε βλέπουμε. Αυτό βλέπω. Και ο Τομ Μάπας δεν τον βλέπω. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Με όλο επειδή και ο φίλος λέει ποιος είπε μεγάλη φανέλα, ο φίλος Άρης. Φανέλα, ναι. Μεγάλη. Βαριά φανέλα που λέμε η έκφραση. Τώρα μην το ρωτάς, θέλει να πει τη χαζομάρα τώρα. Δεν θα πει καμιά τέτοια. Μόνο με τη φανέλα του και την ιστορία του. Δεν παίζουν μπάλα οι φανέλες, δεν γιατρέ. Παίζουν και αυτές. Ειδικά σε ομάδες που δεν τους εμπιστεύονται. Γιατρέ, ο Άρης άντε πες θα μείνει, θα βγει 13-14. Δεν θέλει ο λαός του Άρη αυτό όμως, όπως έχω καταλάβει εγώ. Και βέβαια συζητάμε κάτι παραπάνω. Πάμε κόσμο. Καλημέρα. Κατάλαβες, αυτό είναι. Αν θα μείνει, θα μείνει. Εντάξει, θα σωθεί και. Εμείς θέλουμε να ανεβούμε. Έλα, βγάλουμε πεντάδα. Πάμε. Πάμε. Μπα. Ναι, βέβαια. Ναι, φίλε, εσείς. Ράπο, ο πακτής που είχε πάρει στην αρχή με. Επειδή δεν πρόλαβα να σχολιάσω κάτι για τις μεταγραφές και τους δανεικούς του ΠΑΟΚ. Ναι. Καθόλου και τη γνώμη σου. Ακούω, ο ΠΑΟΚ υποτίθεται σήμερα με τον ποντή του είπε θέλω 2 εξαραοχτάρια box to box. Δεν θέλει εξάρια, οχτάρια θέλει. Ναι, οχτάρια σε... Που, ναι, βάζει φέρτωση, οχτάρια box to box. Δεν θέλω να πάρω εγώ εξάρι, να πω πάρ' το man to man το φορτούνι. Θέλω με τα οχτάρια. 2 οχτάρια box to box να πρεσάρουν, να κλέβουν μπάλα κλπ. Ναι. Διαβάζω για έναν Βέρνμπλουμ, ο οποίος είναι από τη Ρωσία που θέλουν να τον πάρουν. Ναι. Είναι 31 χρονών, ναι. Εγώ από το λίγο που τον έχω δει σε 40-50 λεπτά σύνολο στη φετινή του χρονιά. Είναι 31 χρονών, είναι αργός και στο μεγάλο χώρο είναι επιρρεπής στο φάουλ. Δηλαδή παίρνει με τη μία κίτρινη κάρτα. Θέλει ο Πάκ τέτοιο εξάρι. Καινούργιος ακόμα δηλαδή μου λες παίρνεις. Όχι, δεν θέλει τέτοιο στυλ. Ναι, και μόνο στο μεγάλο χώρο. Θέλει ένα ανάτχο. Θέλει ένα ανάτχο. Αυτό ακριβώς. Μπράβο. Ή στην ανάγκη να πάρει το χαρίσι και να φροντίσει να βελτιώσει τα μαρκαρίσματά του στο μεγάλο χώρο. Χαμηλά, ναι. Και για να το συνδέσω και με τους δανεικούς του ΠΑΟΚ. Ακούω το Μίχε, λέει θέλω να θα πάρουμε από τους δανεικούς που έχουμε 4, θα κρατήσουμε σίγουρα. Γιαννούλη, Κίτσιου για backup του Μάτος. Και τον 2. Και αριστερά παίζει ο Κίτσιου. Ναι. Και τον Ουάρτα θέλει να κρατήσει και τον Χαρίσι. Και μου λέει τον Ενρίκε θα δούμε αν θα τον πουλήσουμε. Το Μάκ αφού δεν θα τον κρατήσουμε. Για ποιο λόγο να τον πουλήσουμε τον Ενρίκε. Θα πάει ο Μάκ στον Ουάρτα πάνω. Ναι. Μα ο Μακ λογικά δεν θα κρατηθεί. Ο Άρτα, συγγνώμη, θα πάει πάνω στο Μακ. Ποιος ο? Θα πάει ο Μακ, θα φύγει και θα έρθει ο Άρτα εκεί. Και για ποιο λόγο να μην. Και να κρατήσει τον Λιμιό, γιατί να μην κρατήσει τον Ενρίκε που και πιο καλός είναι στη διείδηση στο να. Γιατί οι φίλοι σε μια εταιρεία 2 τρελοί δεν κάνουν. Σε μια ομάδα 2 τρελοί δεν κάνουν. Σε ένα σπίτι 2 τρελοί δεν κάνουν. Κατάλαβε. Κρατάς τον έναν. Κρατάς τον έναν. Μα, δηλαδή εσύ πιστεύεις με 2 καλά οχτάρια. Φαντάζεσαι τον Ανδρώνη να έχει δεύτερον Ραπτόπουλο εδώ πέρα. Όχι. Φίλε, αν έρθει ο Κίτσιο να ξέρεις έχει πάρει είναι αριστερό μπακ από τώρα βασικό και μπροστά θα παίζει Βιερίνια. Δεν έρχεται ο Κίτσιο για αναπληρωματικός, να ξέρεις. Ο Κίτσιο δεν έρχεται αναπληρωματικός. Φαντάζου, θα κάτσει. Φαντάζου στο σπίτι του Αλέφαντου, τη γυναίκα του Αλέφαντου, την κυρία Ουρανία να ήταν σαν τον Νίκο. Κατάλαβε, δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Και. Μία παράκτηση αυτό που λες. Θα θέλαμε, πιστεύω και από τα επιτροπικά Φίτζη έχει εγκριθεί, θα θέλαμε Κόλκα στη Μαρμίτα. Στο ποιον? Τον Κόλκα. Σε μία εκπομπή. Το θες τον Κόλκα σε μία εκπομπή. Ναι. Θα φύγουμε με το ελικόπτερο. Εγώ τον φέρω. Να ξέρεις. Και αν του αρέσει, εσύ πιστεύεις, δεν του άρεσε το κλίμα στη Μαρμίτα. Καταρχήν θα τσακωθεί εκεί πέρα. Γι' αυτό το θέλουμε. Το θες, Θα του κάνω εγώ μια πρόταση τώρα προς το τέλος, άμα θέλει να έρθει. Έτσι μας κάνει την τιμή να πούμε. Έγινε. Έγινε αγόρι. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Επόμενη γραμμή. Δηλαδή τον Κόλκα τον είδα προχθές στον κόσμο. Κι άρχισα λέει κουφάλες Έλληνες δεν σας γουστάρω. Σαν να ακούω τον εαυτό μου. Κάτσε κάτω λέει κολόπεδο του λέω φρόνημα. Αυτά λέω εγώ τα λέω αυτά τα πράγματα. Λέω τι παροτρύνει το κοινό να πούμε κτλ. Ορίστε κύριε. Είμαστε σε ένα εξευγενισμένο περιβάλλον. Το Σάββατο ειδικά έχουμε. Να σταματήσω. Μα εγώ δεν είμαι για να. Ναι, μα κάνουμε διάλογο. Μα θες κλείστο να τα πούμε, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Μετά. Καλημέρα. 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 Στέφανε. Παρόν. Ωχ, βαριά να σέλνει. Στέφανε. Παρόν. Ακόμα δεν ήρθες. Και δες, θα τη βγάλω τη χρονιά. Άμα εσύ το λες, εγώ τι θα πω. Σαλοσπύρ, πήρες που το βγεις στον αέρα. Στέφανε. Παρόν. Κοίταξε να πιάσεις εκεί το πρόεδρο μας, να σας στηρίξει να βγάλετε τη χρονιά. Ο πρόεδρος θα έρθει από την Αθήνα. Αυτά τα μηχανήματα που βάζουν οξυγόνο το βράδυ, πώς θα λένε? Λοιπόν, εσύ που... Έλα. Αυτό που λέει. Ναι. Αν ρωτούσαμε 10 καλονές. 10 καλονές. Με ποιον θέλεις να κοιμηθείς, με το Μέση ή με το Μαραντόνα? Ναι. Ποια θα έλεγε μία με το Μέση? Κοίταξε, σε ποια ηλικία? Ο Μαραντόνα είναι... Τώρα το Μαραντόνα όπως το βλέπεις. Ναι. Και το Μέση όπως το βλέπεις. Ναι. Σήμερα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο Μαραντόνα όταν άμα βγει στις εξέδρες... Ναι. Σε ένα γήπεδο θα το γεμίσει. Ναι. Ο Μέση, λυπάμαι πολύ, άμα σταματήσει να παίζει, ναι, και ο Ρονάλντο ακόμη, θα ξεχαστούν. Θα την έδινες για στο Μέση. Θα ξεχαστούν γρήγορα. Εσύ την κόρη σου στο Μαραντόνα θα την έδινες εσύ στο Μέση. Στον άντρα θα την έδινες, όχι αυτός που δίνεται σατάν. Μάλιστα. Έχεις κόρη? Όχι. Συγχαρητήρια. Με λες τώρα Μαραντόνα. Θα τη δώσεις τώρα Μαραντόνα η Μέση. Σε παρακαλώ. Η επιτομή της ομορφιάς και δυο ένα μέτρο και ένα μίλκο είναι, ρε φίλοι, να πούμε. Σε παρακαλώ. Έτσι που λες. Μη συγκρίνετε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, χθες συγκεκριμένα άκουγα σε μια συζήτηση ένας δημοσιογράφος Αθήνα. Έλεγε το δεκάρι καθιερώθηκε το 1958. Ναι. Ποιος το καθιέρωσε? Ο Πελέ. Άρα, μπράβο. Έτσι ακριβώς το είπε. Ναι, αλλά ο δημοσιογράφος δεν μας είπε ποιοι κατήργησαν το δεκάρι. Στην Ελλάδες. Αυτό δεν το ψυχήσανε. Ναι, γιατί ο δημοσιογράφος σαν το Διακογιάννη ήταν φιλοσοφία, ναι, κουλτούρα, ναι, Σωτηρακόπουλος και θεωρίες για αρκούδες. Όλους τους είπες, κοίταξε να δεις. Ναι. Σήμερα, άμα πούμε το Διακογιάννη, ναι, στο τελευταίο παγκόσμιο, ποιος Βραζιλιάνος π.χ. φορούσε το νούμερο 20, θα σου πει. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Να αναλύσει ένα παιχνίδι, ξέρω, Διακογιάννη. Κοίταξε, από πίσω άμα δει τον αθλητή, ή στίβος είναι οτιδήποτε ποδοσφαιριστής. Λάς το στίβο και τη γνώση. Θα το γνωρίσει. Τώρα μη συγκρίνεις. Πάω το σκυλογιατρό, το συγκρίνω με τον Διακογιάννη να πούμε. Άρη Γιάννη να. Εντάξει, συγγνώμη. Ξέρει που παίζει ο Χαλιμπούρδας. Αυτό που λέει όλους τους μηδενίζεις. Έχει το Βαγγέλη Φουντουκίδη. Ξέρεις πόσοι αργόσχολοι πήραν λεφτά από την ΕΡΤ. Κατεβαίνουν δεξιά-αριστερά οι παοκριτζίδες, γίνεται το σούτε 1-0. Άσε ρε τεμπελχανάδες τώρα, φύγει από εδώ πέρα με τα μονοπόλια. Δεν μου λες, τι ομάδα είσαι, ρε? Τίποτα, ρε, αυτή που κερδίζει. Πατρίδα. Αυτή που πληρώνει. Εσπόξες. Θεόδες, θρησκεία. Θεό δεν έχεις, πατρίδα δεν έχεις. Αυτό που σε γιατρεύει. Τι σε ενδιαφέρει εσένα, αν το Μακεδονία, το αεροδρόμιο το καταργήσουν, Μακεδονία το βάλουν Θεσσαλονίκη ή μεταξύ ακριβώς. Έχω τοποθετηθεί και είπα δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει τα εργοστάσια από εκεί να έρθουν εδώ να δουλέψουμε. Πού να έρθουν τα εργοστάσια? Εφόσον τα εργοστάσια πήγαν στα Σκόπια. Ναι. Με 60% φορολογία. Εμένα με νοιάζει Ελλάδα, Τουρκία και τα λοιπά, τι να έχω τα σύνορά μου ησυχία. Και αν έρθει ο Τούρκος και πει στο Χρυσαυγίτη, ο Έλληνας σου αγοράζει το σπίτι με 100 χιλιάρικα, εγώ σου δίνω 130, να πει ο Χρυσαυγίτης δεν το πουλάω. Ξέρεις θα κάνει ο Χρυσαυγίτης για 30 χιλιάρικα. Θα το κατεβάσει το βρακί το Τούρκο και θα τον κάνει έρωτα. Φύγε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Έλα, πατριώτες, όλα. Η ιδέα και τα σκυλιά να σε φάνε. Καλημέρα, ναι. Άιντε, Λευτέρη Πετρούνια του μικροφόνου. Καλημέρα. Λευτέρης Πετρούνια του μικροφόνου. Αυτό ο Κολοτούμπας και ο 4 χρυσάκια. Ναι. Καλησπέρα, δικηγορικό γραφείο Προβελέγγιος και Ιός. Καλώς τον. Έλα, χαρτογιακά μου, έλα. Κύριε Ραπτόπουλε, παίρνω να σας ενημερώσω ότι εκπροσωπώ το παιδί που βγήκε πρώτο-τελευταίο χθες στο Λαϊκό Δικαστήριο, τον Ηρακλιδέα, τον Κωστή. Τι έπαθε αυτός, ναι? Τι έπαθε αυτό το παιδί? Που βγάλατε και μία selfie μαζί την ώρα της εκπομπής, αν θυμάστε. Βεβαίως. Τι επεισόδιο έγινε? Ο ίδιος ήταν πολύ θορυβημένος για να επικοινωνήσει μαζί μου. Έβαλε τον κύριο Ηρακλιδέα από το Τορόντο. Α, ναι, βέβαια, εγώ δέσατε, ναι. Ο οποίος ήταν επίσης θορυβημένος. Θορυβήθηκε. Και μου είπε ότι έγινε μια τρομερή και αήθης επίθεση στην προηγούμενη εκπομπή στο πρόσωπό του. Δηλαδή. Και ήθελα να μεταφέρω τον προβληματισμό και των δύο. Και για να ακούσω, ναι. Τρεις προβληματισμούς θέλω να μεταφέρω. Ναι. Ήταν τρομερή επίθεση. Τον ρωτούσα τον κύριο Τορόντο, μου λέγε ντρέπομαι και να στα πω. Άμα τρέπεσαι, τι πήρες τηλέφωνο. Εδώ σκοπός ήταν να μην τρέπεσαι. Λέω, ρε Ηρακλέα μου, σε παρακαλώ, εντάξει, τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, ας πούμε, όχι, μου λέει, σέβομαι τα πτυχία σου, αποκλείεται. Ναι. Δηλαδή ήταν τρομερή επίθεση. Κύριος, πώς λέγεται ο κύριος που κάνει πριν από εσάς εκπομπή, Ραγκάτης. Ναι, δεν τον ξέρεις. Εγώ μόνο εσάς ακούω, κύριε Ραπτόπουλο, δεν τον ξέρω. Εντάξει. Ναι. Και μου έλεγε, του έλεγα του Τορόντο, του έλεγα, πες μου ρε άνθρωπε, να ξέρω και εγώ τι να πω, μου λέει ζήλια, πολύ ζήλια. Ναι. Ζήλια. Λέει, έκανε το παιδί, λέει, επιτυχία, πέσανε οι βρωμοέλληνες, λέει, με τις βρωμοαπόψεις του να το φάνε. Δηλαδή ήταν αγανακτισμένος και αυτός δεν μπορούσε να τον πάρει κουβέντα, δηλαδή τρομερό αυτό. Ναι. Εγώ ήθελα να πω απλά ότι ήταν η τελευταία φορά που ανεχτήκαμε τέτοια συμπεριφορά. Ναι. Τι κάνετε αλλιώς. Ναι. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Πολύ καλά. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα Κωστή. Έλα φίλε. Έλα Κώστα μου, αγόρι μου, χαθήκαμε αγόρι μου. Πού είσαι ρε, 30 μέρες σκοπιά σε ρίκαν. Πού είσαι αγόρι μου, τι να κάνω. Ακόμα καμπίνες εκτελονίζεις. Ετοιμάζω αγόρι μου, έχω κάνει τα κονέκια του κυλικείο. Μα το Χριστό σου μιλάω. Τώρα έχω μείνει στήλη άλλα το σημείο. Εγώ μόνο θα καθαρίσω για να κάνεις. Σοβαρά, να κρεμάσω τις τσάπες στην αποθήκη να μην ξανασκάψω, να μην ξαναδουλέψω. Λέει κουμπάρι, ναι. Να παραγγείλω, τι να παραγγείλω. Σολομό, χαβιάρι, τι, τζάμπα, σαμπάνιες, δεν περνιών, τι θες, τι. Σήμερα ήρθε και Μαρία Δευτέρα και συμπλέχτη πατημένο και χειρόφρονο. Πάμε, έλα. Δώσε λίγο. Το αμπραγιάζει. Και τον γιατρό που έχετε δίπλα σας και όλη την ομάδα. Και την τελευταία αυτοκομπή που μακάρι να πάνε καλά και να μαζευτούμε όλοι μαζί. Λέγε με νέα από το μέτωπο. Λεφτά ήρθανε τώρα, τι γίνεται. Σωστό. Κοίταξε να δεις, ετοιμάζω τώρα το σπίτι, εδώ φτιάχνω τούμπρα ιστορίες. Τον νηφικό κρεβάτι το έστρωσες. Για τα Εμιράτα, γιατί να κάνω, ετοιμάζω, γιατί νομίζεις. Ναι. Δεν με λες, τον νηφικό κρεβάτι το έστρωσες. Όχι ακόμα, κι άτσε ρε παιδί μου. Κοίταξε, την πρώτη νύχτα γάμου. Πήγα και με φέρανε αγόρασα τέτοιο, στολή για να γίνω Άραβας. Τι, Batman, Άραβας. Όχι, Άραβας, πώς θα γίνει, θα μπουκάρω στην ευκοπή μέσα. Κοίταξε, για να γίνεις Άραβας θέλει πρώτα 6 μήνες εκπαίδευση στους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Να μάθεις και το αλάχα και μπάρ πρώτα. Αφού δεν στράτω, τι να κάνω. Γι' αυτό έχουν μεγάλα μπαλντούρια οι κυλεμπίες. Από μέσα έχουν δυναμίτη, μη φιτίλι μέσα. Ναι, αλλά με είπες εμένα πώς με είπες, γρατσουνισμένο πώς με είπες. Γρατσουνισμένο ή τι σε είπα. Γιατί τα παίζεις όλα γρήγορα. Ηλεκτροκόλληση χωρίς ρεύμα, ναι. Αυτό με έχει φάει ρε, με έχει πειράξει πάρα πολύ. Δεν πειράζει ρε κουμπαράκι, γιατί σε αγαπάω ρε φίλε. Σας χαιρετώ και σας ακούω αγόρι μου. Ναι, αγόρι μου. Κοίταξε εκεί πέρα τώρα από στο νηφικό κρεβάτι που το στρώσεις, μην έρθει η άλλη η αραβίνα και έχουμε καμιά έκρηξη. Κάνα αλάχ Μιχάλη Ακμπάρ. Επέμβαση ρουτίνας για κρεατάκια. Ναι. Ξαδέρφη του Πολάκη, εγχείρησε το κοριτσάκι. Πώς το λένε, έκανε εγχείρηση το κοριτσάκι αναισθησιολόγος. Πάει το κοριτσάκι 4 χρονών. Το Πολάκη. Ναι, ξαδέρφη του Πολάκη. Σόφαρε. Δεν θα πληρωθεί για 6 μήνες και δεν θα προαχθεί για 2 χρόνια η ξαδέρφη του κυρίου Πολάκη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ βέβαια θα λειτουργούσα με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Θα έπαιρνα τον αλέφαντο και θα τον έλεγα πάμε στον Πολάκη μια βόλτα. Ποιος Πολάκης? Πολάκης. Με έκανε αυτό. Έλα με αλέφαντο. Έλα. Καλημέρα φίλε. Ναι. Αλέφαντος. Αυτό σύντομα που έκανε το 463 πρώτος που δημιούργησε το 463. 463 φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσείς είστε κύριε. Καλημέρα από τη Στοχόλμη. Στοχόλμη. Στοχόλμη, ναι. Στοχόλμη. Έλα. Σε ακούω 10 χρόνια Κωστή. Βγήκαμε και στο Σαχάρα φωτογραφία από εκεί που έψαχνες την καρέκλα σου, την είχες χάσει να πούμε. Άση μη μεταθυμίσεις αυτά τα βρωμοκαλοκαίρια φίλε. Με τα Σαχάρα και τα Μαχάρα. Καλά είναι τα Σαχάρα. Ναι, αλλά στα Σαχάρα πήγες όμως. Πήγα. Τι ήθελες να δεις εκεί πέρα? Ήθελα να δω. Τι? Να δω το τοπίο, τι θέλετε. Το αριστερό μπακ, το κούτρι. Το κούτρι, ναι. Το κούτρι, το καλό το Σαχάρα δεν λέω εγώ. Θα ξαναπάω, άσε που γκρινιάζω. Θα πάω, θα γκρινιάξω, θα πάω, θα βρίσω, θα ξαναπάω. Τέτοιος είμαι. Αφού είμαι ανάποδος, τι να κάνω. Αφήστε με να μιλήσω, από το Skype ενώ θα κλείσετε λίγο. Στο Skype είσαι. Άστο να μιλήσει, μη μιλάς. Από το Skype είμαι, από το Skype και δεν μπορώ να επικοινωνήσω καλά. Λοιπόν, έχω 7 μήνες εδώ πέρα, Κωστή, ναι. Οδηγός ταξί με πλέον, έφυγα από το προπό που είχα κάτω στη Θεσσαλονίκη, τώρα είμαι οδηγός ταξί εδώ στο Στοχόλμη. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, Έμαθα και αυτό το Van Bloom τον Σουηδό. Ναι. Ότι είναι πολύ επιρρεπή στις κίτρινες και κάρτες, κόκκινες. Ναι. Είναι λίγο χαρίσις. Θα σου κάνει, μου είπανε, ένα καλό μάτς θα βάλει και γκολ, ξέρω εγώ τι, και θα πάνε όλα καλά, αλλά μπορεί και να μείνει και 3 μάτσα απ' έξω. Και γι' αυτό δεν το καλάνε στην εθνική Σουηδία. Fiat δηλαδή. Βγήκε 128 Fiat Ritmo, ναι. Όχι Fiat, είναι λίγο άγαρο. Ναι. Το άλλο είναι, απορώ πώς αφήσανε τον Ενρίκε να φύγει. Αν είχε ο Λουτσέσκο από την αρχή τον Μπίσεσβαρ μέσα στη δεκάδα και είχαμε και τον Ενρίκε, θα είχαμε φύγει τόσο μπροστά στη βαθμολογία που θα μας ψάχνανε με τα κιάλια. Η αλήθεια αυτή είναι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, πρέπει να γυρίσει πίσω ο Ενρίκε οπωσδήποτε. Και θέλω να με ασχολιάσεις και θα το κλείσω εδώ πέρα. Ναι. Τη δήλωση του Γεωργίου ότι του χρόνου η ΑΕΚ δεν θα έχει αντίπαλο και τη θεωρεί ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Κάτι θα ξέρει από τον Μελισσανίδη. Περίμενε, μην κλείνεις. Μ' ακούς? Ναι. Δεν μ' ακούω. Ο Γεωργίου. Περίμενε λίγο, να ρωτήσει και να κλείσει. Πόσο κάνει μια ταρίφα, ας πούμε, 10 χιλιόμετρα, ας πούμε, να πας από εδώ, από Τούμπα μέχρι Εύωσμο. Πόσο κάνει στη Σουηδία? Ο Γεωργίου. Είναι πολύ φίλος με τον Κοκαλιάρη. Ναι, μια 10 χιλιόμετρα, ναι. Κάτι ξέρει. Κάνει γύρω στα 40 ευρώ. Αυτά είναι. Ευχαριστούμε. Τώρα άκουσε για την ανάλυση, Γεωργίου. Κωστή, μόλις τους λέω εδώ πέρα το σπίτι μου στην Ελλάδα, μην το κατασχέσουν και τέτοια. Κατευθείαν Πουρπουάρ παίρνω. Πουρπουάρ. Μπράβο. Εγώ αν ήμουν οδηγός ταξί θα έπαιρνα αυτά τα τσοντοταξί που βάζουν μέσα οι πλούσιοι τις γκόμενες και τις κάνουν βόλτα και τις κάνουν σεξ, να πούμε. Ναι. Εντάξει, τέτοιο ταξί θα ήθελα να έχω, να παίρνω και μάτι από τον καθρέφτη και λεφτά. Στην Αμερική. Ναι, αλλά εκεί έχει μαύρο τζάμι ο οδηγός, δεν έχει. Στο Χουάλμι, να πούμε, εκεί δεν έχει τέτοιο. Ναι, αλλά άκουσες ότι παίρνει Τούμπα Εύωσμο 40 ευρώ εκεί διαδρομή. Σοβαρά. Ναι, για τη 10. Ναι. Όλα τα μαγαζιά σήμερα Τρίτη, τώρα τέτοια ώρα, τι ώρα είναι εκεί πέρα? Στην Ελλάδα είναι 2, εδώ είναι 1 η ώρα. Ναι. Τίνκα είναι όλα. Τίνκα. Μέσα στο κέντρο. Ναι. Τίνκα. Τώρα άμα πας στην Κρίνη 28, και βγεις έξω σαν το Κατσινάκο να περπατήσεις εκεί στο βρωμα Γιάννη και στο Φίλικα, θα σε πάρουν εδώ με τα μπολτόκ στο δρόμο και δεν θα σε αφήσουν μπατσάκι και μπατσάκι. Ωραία, λιναράδες, εραστές. Ναι. Φύγε, επόμενη γραμμή στη Στοκχόλμη. Στο Χόλμη να πούμε. Ναι, είναι γεμάτα όλα. Και τώρα μόνο τα του Daily είναι ανοιχτά εδώ, Περιμένω κανένα πελάτη να πούμε. Καλημέρα, ρε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έλα, Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Τι ανήθικη επίθεση θα αυτή, Ραπτόπουλε, στον παιδί των Ηρακλειδέα? Τι σας έφταξε? Τι φοβάστε? Που πω ότι ο Πάκ δεν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα? Ναι. Τι φοβούνται? Ότι γεννάτε παράγοντες στη Μαρμίτα, αυτό φοβούνται. Αυτό. Προσέξτε καλά, βάλτε να ανακαλέσουν σταθμό σας για το παιδί. Ναι. Θα έρθει να πάρει λόγο στο πάνελ, στη Μαρμίτα. Ναι. Θα μιλήσει για τον Ηρακλή? Δεν ξέρω γιατί θα μιλήσει, αλλά αυτό είναι ανήθικο. Ένα λεπτό. Θέλετε να φέρω Ηρακλειδέα στη Μαρμίτα να μιλά για τον Ηρακλή? Το συγκεκριμένο θέλουμε, να πάρει θέση και αυτό, γιατί η επίθεση που του έγινε ήταν ανήθικη και πρέπει να απαντήσει. Τα δίδακτρα στο σχολείο τη Ευγενία θα τα πληρώσει εσύ ή ο Ηρακλειδέα? Θα πέσει θεαματικότητα, ρε, άμα μιλάω για Ηρακλή. Η ΑΕΚ πουλάει και ο ΠΑΟΚ. Όχι για Ηρακλή, για τον συγκεκριμένο, το παιδί, από το λαϊκό. Ναι, δεν μου λε. Με μια επίσκεψη στο καφενείο θα πάρει, λε, εκπομπή, Εγώ 6 χρόνια εδώ πέρα στο Μετρόπολη δεν με παίρνανε. Άνοιξε το Μετρόπολης, 2ο χρόνο, 3ο χρόνο, 4ο χρόνο, 5ο χρόνο, 6ο χρόνο, 7ο χρόνο. Αν δεν αυτοκτονούσε ο Παρασίδης, ακόμα στο στρατηγάκι θα ήμουν. Και αν δεν ήταν ο Γάτος που έφυγε μια εκπομπή που θυμάμαι. Ο Άρης Γάτος. Μπράβο. Το παιδί δεν έπρεπε να δεχτεί. Κάτσε να μάθεις τώρα. Στα σπορ του Βορρά 7 χρόνια ο μόνος που δεν ήμουν στο δελτίο, στο λογιστήριο να πληρωθεί ήμουν εγώ. Θέλει εκπομπή το παιδί μετά από 5 χρόνια. Για χαρά, φύγε. Επόμενη γραμμή. Άλλα 3 έχω εγώ δηλαδή, 2,5. Σε 2 χρόνια σε μέσα να πω. Από 2,5, άλλα 2,5 έχω. Θα περιμένω. Δεν θα περιμένω. Κατσινάκος εδώ με το τίκ να πούμε, ήρθε, ας πούμε. Κύριε Ανδρώνη, να με πληρώσετε, ας πούμε. Ναι, αφού έχει ικανότητες. Έχω, ας πούμε, ικανότητες. Αξιολογώ, ας πούμε, τον εαυτό μου. Ναι. Λέω, αυτοί ο Ανδρώνης είναι 2 μέτρα γορίλας, θα του δώσει κανένα χαστούκιλο το κοντό. Μα τι λέει τώρα? Τον κάνω μπόξταρα, δεν μπορεί να το δώσει χαστούκιλο. Τον έχω, φίλε, φάντασμα, σφαίρα πάει. Είναι έτοιμος. Και ξέρεις, σε 40 μέρες έχετε κλεισμένο αγώνα. Μην αρνηθείς. Τον έχει προσκαλέσει, επιμαχία. Με λέει πόσο θέλει. Εγώ λέω στου 40 μέρε εσύ τη μα ακόμα, ναι. Έχουμε, ναι, θέλει. Με χρονόμετρο κανονικά γύρω και καμπανάκι. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά. Διδητής εγώ, γνώστης. Έχουμε 5 λεπτά γιατρέ. Είναι το κέντρο, να πάρουμε άλλες δύο γραμμές. Να, ο κύριος Φιλιτίδης. Να πάρουμε άλλες μία. Άλλες δύο, αυτές οι δύο. Όποιοι είναι. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Κλείς το ράδιο, ρε ταγάρι. Μην ψέρεις το. Σιγά, σιγά, σου ρωμενάκια, σιγά. Καλή μπραθέλη αυτός. Κλείς το ράδιο, ταγάρι, κλείς το. Έβλε ταγάρι, πόντιο σου είναι. Έλα ταγάρι. Κοίταξε και τον παπά σου ξέρω και στην Καραμαριά έκανα 10 χρόνια. Αλλά το ουίσκι το πίνεις γερά βλέπω. Όχι, γράδα πίνω. Εσύ πίνεις ο δικός μου. Άμα δεν γνωρίζετε, γράδα πίνω κύριε. Γράπα. Κοίταξε, μη κατηγοράς τη Χρυσή Αυγή. Καλά, και εγώ του τα λέω αυτά, αλλά τι κατηγοράει. Έλα ρε, καμιά γυναίκα δεν έρθει εκεί στη Βουλή. Έλα ρε που δένουμε γυναίκες στο Χρυσή. Αφήσατε τον δήμαρχο του Παπαγιανόπουλο και τους κοτάρες. Το βάλατε στην ασκόνα μέσα. Α, κοτάρες. Κοίταξε, θα βάστε ένα ξύλο της σατούρας. Από πέρα, ρε. Καλά με τη Χρυσή Αυγή. Θα σε προπυλαγγίζει. Τα λέω αυτά, είναι καυκάσιος εγώ. Καυκάσιος. Δεν είναι μαλάκας. Ναι. Κατάλαβα. Άμα σε βρω και σε δώσω κάτι κλωτσίδια. Σε πρίσω. Κατόγερε που μιλάς έτσι με αυτόν τον τρόπο, σου πω εγώ είσαι καυκάσιος. Πας κάτι κουτουλιές. Σου φύγουν τα σαγόνια. Σκατόγερε βραδιά. Σε πρίξω. Επόμενη κατάσταση. Άσο 2-5. Και είναι γρήγορος. Χρυσή Αυγή. Πήρε κάνα τσουβάλια σε κάνα κλέφτη Χρυσή Αυγή. Δέρνετε κάνα Πακιστάνο, κάνα Ρώσο, πήγαινε δύρι. Πού να πάει στο Ρώσο. Σε κάνα Γεωργιανό, σε κάνα Τούρκο πάει. Και δυο μπουκάλια. Καυκάσιος είναι αυτός, κάτσε ρε φίλε. Σε Καυκάσιος. Είναι Καυκάσιος, περίμενε. Χρυσή Αυγή και πράσινη χαραυγή. Πάμε παρακάτω, λέγε. Ναι. Τον Ραπτόπουλε. Έλα ρε. Γεια σου Τερβίση μου, Καστελόριζο εδώ. Τέρμα Θεού Αρχαίας Αλλάχ. 3 λεπτά με το τηλέφωνο είσαι. Άντε μπράβο. Κοντά. Ναι. Έλα Κώστα. Ηρακλής. Ηρακλιδέας πάντα ναι. Τι. Να σου ρίξω μια επιταγή εκεί μετά στο λογιστήριο αύριο να πάρεις το Ηρακλάκι. Καλήτη. Παλιάνθρωπε, ναι. Άντε να πάρει κανένας άλλος να ακούσω να γελάσετε λίγο. Άντε καληνύχτα. Καλά, ας πάρει άλλος τι να πούμε. Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά. Πώς τα περνάς γιατρέ από το Καστελόριζο, από τη Λέδα, πώς σου φάνηκε η εκπομπή. Οι εκπομπές είναι πάντα απολαυστικές. Ναι, είναι απολαυστικές, αλλά το καλοκαίρι ζέστη. Κοινωνία χαλαρώνει. Άντε τώρα δίναν τον μπουτάρι, ποιο να δίνουν τώρα μετά από 6, 8, 7 μήνες. Δεν έχει. Καλοκαίρι. Άμα θες να δίνεις εγώ βρίσκομαι. Θα έρθει Ιούλιος μήνας, θα περάσουν το τροπολόγιο για τη Μακεδονία να πούμε. Την ώρα που θα είμαστε εμείς στο Σαχάρα και θα είμαστε ανάσχελα. Στο Σαχάρα. Ναι. Θα περάσει ο Τσίπρας που είναι μάγκας να πούμε και πονηρός. Με τα κόμματα τα άλλα, την ονομασία των Σκοπίων. Και εμείς όταν θα γυρίσουμε το Σεπτέμβριο θα τα βρούμε να πούμε μπροστά μας. Ναι. Ελένη Ζαφυρίου. Είδομεν. Δεν ξέρουμε αυτό. Ελένη Ζαφυρίου, ξέρεις την Ελένη Ζαφυρίου. Εσύ είσαι αυτή. Κλάμα σαν τη μαμά του Νίκου Ξανθόπουλου. Όλο που φεύγει για το. Γιατί τα λέει αυτά, γιατρέ, πριν με το σεπό. Κάτσε να μάθουμε. Γιατί τα λέει αυτά. Από τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου σταματάνε οι χορηγοί. Γιατί. Δεν πληρώ. Σταματάνε οι χορηγοί. Είναι νόμος αυτό. Σταματάνε οι χορηγοί. Δεν έχουμε χορηγίες. Από Σεπτέμβριο ξεκινάει η καινούργια σεζόν. Τα δίδακτα της Ευγενούλας ξεκινάνε από Σεπτέμβριο. Ναι, ωραία. Θα στα πω απλά. Έτσι, μπράβο. Το ξέρεις αυτό. Η μαμά. Έτσι κάνει η μαμά. Έτσι. Μπράβο. Πεπίλα. Πεπιλάει να πούμε. Βρωμοκαλό καιρό και βρωμανιφτέρνες και υδρώνει μασκάλες. Δεν υπάρχει Ευρώπουλο. Κατάλαβες. Η Ευγενούλα θέλει παραπάνω παγωτά. Αρχίζει να υδρώνει φαλακρός. Αυτός είναι ο Ταμπάνης να πούμε. Και δεν θέλω τον Άγιο Κωνσταντίνο. Φωνιάς ο Άγιος Κωνσταντίνος. Γιατί ο Άγιος Κωνσταντίνος έχει 10 ευρώ παστάκια να φέρει στο μαγαζί. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω τώρα να σε πηγαίνουμε. Πάμε για τον βρωμοκαλό καιρό. Έλα βρωμοκαλό καιρό. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Πες το εσύ. Παρασέρνεσαι, να τα καλοκαίρι. Πώς το λες, να βγάλεις το τέτοιο. Είμαι καλός από την ιατρείο της Μήλης. Πώς το λέει, της Μήλης. Πολύποτα να βγάλεις το λαρίνκι. Θα σου κάνω το πάτο. Μη. Λοιπόν. Βάζω. Για πες κάτι ιατρικό. Θα σου πω τώρα κάτι έτσι. Ναι. Έχεις ακούσει διάφορες περιπτώσεις περίεργων νοσημάτων. την τελευταία, άσχημη, πες, ναι, την τελευταία άσχημη εμπειρία μου. Ναι. Περίεργον λέω. Δεν θα πω το όνομα παλαιού ποδοσφαιριστή φίλου μου στην ηλικία μου. Έχει μία ασθένεια που λέγεται μυοπάθεια. Εντάξει, δεν είναι. Η οποία σε λιώνει. Και είναι μια καινούρια λέει ασθένεια. Δεν ήταν λέει παλιά, τουλάχιστον έτσι ξέρουμε. Η οποία είναι στα αυτοάνωσα νοσήματα. Και βλέπεις έναν παιδαρά σαν και εσένα, σαν τον Χιλιτίδη, σαν τον Στέφανο, γεροδεμένο κτλ. Ο οποίος σε ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, σχευρώνει μυϊκά και κάποια στιγμή δεν μπορεί να κουνηθεί και να κάνει. Αυτό τελευταία έχω τρομοκρατηθεί, ας πούμε. Στον χώρο της ιατρικής υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε έτσι. Καθημερινά βρίσκουμε. Δεν ξέρω αυτή η ασθένεια, την ξέρεις. Τι είναι καινούργια, ενημέρωση. Δεν είναι καινούργια, απλά σπάνια. Δεν είναι καινούργια. Δεν είναι καινούργια, αλλά είναι σπάνια. Νομίζω έχει πολλασμό 1 σε 100.000, κάτι τέτοιο. Δηλαδή πολύ σπάνια. Από τι ηλικίες βαράει αυτή δηλαδή. Και αυτό παίζει. Συνήθως είναι από την δεύτερη νεότητα, δηλαδή μετά τα 30. Όχο. Ναι. Να σου πω τώρα εγώ μία νόσο που εγώ την είχα διαβάσει μόνο, αλλά την είδα κι αυτή. Ευτυχώς όμως όχι σε Έλληνα, είναι σε άλλο δαπό. Για να δεις καμιά φορά οι υπερβολές και η άγνοια είναι αυτό που λέει παροιμιακότητα, κάνει τα κότα, εγώ την κότα. Οι άνθρωποι επειδή κάνουμε περίεργη ζωή τα παθαίνουμε, ή επειδή θα τα παθαίναμε κάνουμε περίεργη ζωή. Η κότα κάνει το αυγό, γιατί ο Θεός δεν έφταξε το αυγό και έχει την κότα. Μερικές φορές επειδή ο Θεός την κότα έρχεται για το αυγό. Εγώ που είμαι θρησκευόμενος. Είσαι θρησκευόμενος. Είδες που το παραλήθηκες. Χαρτάκι σαν το Χιμένεθ πήρες τώρα. Χαρτάκι πήρες. Έχεις ακούσει διάφορες ασθένειες. Οι δύο τελευταίοι να περιμένουνε. Να βάλουμε τους κυρίους. Να βάλουμε τους κυρίους και μετά να το πούμε. Πρώτο τελευταίο για σήμερα, μάλιστα. Έπεσε. Άμα σε καταραστώ εγώ όμως. Σαν τα μπουλόνια του κτέλ θα γίνει. Στείλω στο Ιπποκράτιο με πολύποδες. Αντί για το πολύποδα θα σε βγάλει τίποτα άλλο εκεί πέρα. Γι' αυτό μην με κολλάς πολύ να πούμε. Λοιπόν, λέγει γιατρέ. Λοιπόν, άκου. Ας πω τώρα για να δεις καμιά φορά τι γίνεται.